Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Κόκκινη κάρτα και απόψε, ζωντανά, εδώ από την Δέλτα τηλεόραση. Καλησπέρα Σαββά. Καλησπέρα Βασίλη. Ωραία η γραβάτα σου απόψε. Ναι, με ναι, πολύ ναι. Ωραία χρώματα. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Βασίλη. Το πουκάμισο τι θέλει να δείξει, το χρώμα. Σήμερα σου πουλήσει τη δικατήρα. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ο Σάββας είναι Νέα Δημοκρατία. Ανάποδα μάλλον. Εντάξει, απλώ του λέω επειδή η γραβατομήνη είναι Νέα Δημοκρατία χωρί γραβάτα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά. Κλείδωσε αυτό. Το μπλε το χρώμα όμω. Το μπλε εντάξει, φίλε. Να πιάνουμε από όλου του χώρου. Καλεσμένη λοιπόν στην απόψινή εκπομπή είναι η ομάδα του Νεοχωρίου. Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο τη ομάδα, τον κύριο Δημητριάδη Βασίλη. Καλησπέρα κύριο Δημητριάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δίπλα από τον πρόεδρο της ομάδος είναι ο προπονητής του Νεοχωρίου, ο κύριος Κυριαλάνης Γιώργιος. Καλησπέρα κύριε Κυριαλάνη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε κοντά μας. Και αριστερά μου είναι δύο ποδοσφαιριστές της ομάδος. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Γεργίδης, ο ποδοσφαιριστής του συλλόγου. Καλησπέρα Κώστα. Και δίπλα από τον Κώστα είναι ο Πάρης ο Κιτσικούδης, ο νεαρός παίκτης της ομάδος. Να ξεκινήσουμε λίγο, να σταθούμε λίγο στην ομάδα του Νεοχωρίου, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στους καλεσμένους. Φιναλίστη κυπέλου είναι. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, δεν ξέρω αν είστε γενικά ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα πορεία της ομάδος. Θέλουμε να ακούσουμε την δικιά σας άποψη για το πώς βλέπετε την πορεία μέχρι στιγμής. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη πορεία. Είμαστε σε ένα τελικό. Έχουμε πάει στο πρωτάθλημα αυτό που περιμέναμε. Πήγαμε για τη σωτηρία και πάμε ακόμα καλύτερα. Και αυτό οφείλεται στη διοίκηση, στις καλές προσθήκες που κάναμε στην ομάδα, στον προπονητή, τον κύριο Γιαλάνη τον Γιώργο, που μπόρεσε και έδεσε την ομάδα, έφερε ένα καλό κλίμα στην ομάδα και όλα αυτά συντέλεσαν να έχουμε αυτή την πορεία. Έχουν αλλάξει πράγματα από την περσινή χρονιά. Ναι, δεν το συζητάμε. Έχουν, οι προσθήκες που ήρθαν είναι πάρα πολύ καλοί έμπειροι παίκτες και αυτοί μαζί με τους νέους, όπως είναι ο Πάρης και πολλά άλλα παιδιά, μπόρεσαν και έδεσαν την ομάδα, αλλά και αυτό λέω πάλι χάρη στον προπονητή. Κάποια ερώτηση, Σάββα ή Νίκο. Σάββα. Προχωρήσουμε λίγο στον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κυριαλάνη. Είστε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα πορεία σε ό,τι είχε να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας. Εγώ ναι, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση για. Επειδή προτείνουσαν εμένα για ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι το φετινό, εμπιστεύτηκαν στο πρόσωπό μου τη θέση του προπονητή. Ελπίζω στο τέλος να τους αφήσω ικανοποιημένους. Η ομάδα, όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι πάρα πολύ καλή. Το σύνολό της αποτελείται από αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Έχουν παίξει και σε άλλες κατηγορίες. Και ελπίζω στο τέλος να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία. Ποια είναι η σημασία των λέξεων δύσκολο πρωτάθλημα, τι σημαίνει για σας? Δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί όταν ξεκινάς ένα τέτοιο πρωτάθλημα, όταν λες, όταν πέντε ομάδες πέφτουν και πέντε ομάδες μένουν, είναι δύσκολο. Πιστεύεις πως ο στόχος είναι εφικτός για να παραμείνει αρχικά η ομάδα στην κατηγορία και στη συνέχεια να πλασαριστεί, να πλαισιωθεί στην τετράδα της βαθμολογίας? Πιστεύω ότι μέχρι τώρα πάμε καλά. Θα το δείξω τέλος του πρωταθλήματος. Ωραία. Δίνουμε το λόγο στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Θα ξεκινήσουμε από τον μεγαλύτερο σε ηλικία ποδοσφαιριστή, τον Κώστα τον Γεργίδη. Σταμάτω το φτιάρι, δεν είναι δευτιάρι. Φτιάρι, προς Θεού. Πρέπει να συμπληρώσεις ότι. Προς Θεού, δεν είναι φτιάρι. Η Ανατολή. Ότι είναι ο μεγαλύτερο σε ηλικία. Σίγουρα. Είναι η Ανατολή και η Δύση του ποδοσφαιριστή, των ποδοσφαιριστών. Και βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι ο Γεργίδης είναι από τους μεγαλύτερους σκόρερ που πέρασαν από τα ευρύτικα γήπεδα με πάνω από. Αρκετές διακρίσεις. 300... Πρώτο σκόρερ με την ομάδα του Ορέστη. 300 σεζόν... λέει ο φίλος μας ο Βαρσαβάκηδης που είναι δίπλα και. Σωστά. Πρώτο σκόρερ τη σεζόν 2003-2004 με την ομάδα του Ορέστη αλλά και με την Βίσα σε άλλη χρονιά. Είναι η πρώτη χρονιά στην ομάδα. Πώς βλέπεις γενικά την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας? Νομίζω ότι η ομάδα τους στόχους που είχε βάλει από την αρχή τους έχει πετύχει με το παραπάνω. Έχει φτάσει σε έναν τελικό κυπέλο. Απέκλεισε την ομάδα του Δημοτίχου, του Ορέστε, δυο ιστορικά σωματεία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί στην τρίτη θέση μαζί με την ομάδα της Οστάδος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πιο πετυχημένη χρονιά για τον Νεοχώρη. Και μιλάμε για ένα χωριό τώρα, που οι άνθρωποι προσπαθούν από το χρόνο τους να μαζέψουν κάποια χρήματα, γιατί όπως ξέρετε έχει έρθει. Αφιερώνουν και χρόνο και χρήμα. Και χρόνο, βέβαια. Λοιπόν, και νομίζω μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Έχει δέσει η ομάδα, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Λοιπόν,
Και συνεχίζουμε. Την προηγούμενη χρονιά ήσουν ένα παίχτης προπονητής της Καστανιές. Ποιος ο λόγος που άλλαξες ομάδα και ποιος ο λόγος που άλλαξες τον ρόλο που από προπονητής πλέον έγινες ποδοσφαιριστής. Στις Καστανιές είχα πάει το 2009, νομίζω, ή 10, αν δεν κάνω λάθος. Τα τρία πρώτα χρόνια ήμουν σαν παίχτης. Ήταν ο προπονητής ο Βαγγέλης ο Γιαντσίδης, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους και οι άνθρωποι των Καστανιών με πρότειναν και μαζί με τον Γιώργο ήμασταν να συνεχίσουμε από το ρόλο του προπονητή. Είπα να δοκιμάσω. Αλλά είδα ότι στην πορεία είναι δύσκολος ο ρόλος του προπονητή. Υπήρχε στην αρχή ενθουσιασμός. Ναι. Όταν άλλαξες τον ρόλο και το πόστο. Και ενθουσιασμός και πάρα πολλές δυσκολίες. Ενώ σαν παίκτης δεν έχεις τις δυσκολίες που έχει ένας προπονητής. Γιατί ο προπονητής πρέπει να μαζέψει τους παίκτες, πρέπει να προετοιμαστεί που θα πάει στο γήπεδο. Ενώ ο παίκτης θα πάρει τα παπούτσια του, θα πάει, θα κάνει την προπονησούλα του και θα φύγει. Άρα, μια δυσκολία του προπονητή είναι αυτή, να μαζέψει τους παίκτες, να τους οργανώσει. Το βασικό είναι να έχει ένα καλό κλίμα η ομάδα, να μπορεί να το κρατήσει. Πέτυχε τον στόχο αυτό ως προπονητής. Πιστεύω σε έναν βαθμό ναι. Αλλά για προσωπικούς λόγους δεν ήθελα να συνεχίσω. Ωραία. Δίνουμε τον λόγο στον νεαρό αθλητή της ομάδας, τον Πάρη τον Κιτσικούδη. Τέταρτη σου χρονιά στην ομάδα. Τι έχει αλλάξει από τα προηγούμενα χρόνια? Εντάξει, έχουν έρθει καινούριες προσθήκες και έχουμε δέσει παραπάνω στην ομάδα και πάμε προς το καλύτερο. Τι παρατηρείς γενικά την φετινή χρονιά και ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό στοιχείο της ομάδας? Εντάξει, πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες, έμπειρους παίκτες που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες και εντάξει, πιστεύω ότι πάμε τώρα να χτυπήσουμε το κύπελο. Εφικτός ο στόχος της κατάκτησης του κυπέλου ή θεωρείς πως η ομάδα κάπου θα σταματήσει? Εντάξει, πιστεύω κάτι κάνουμε. Ωραία. Σάβαν, έχουμε κάποια ερώτηση? Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν και δεν το είδα σε κανένα δύο βίντεο το νεαρό, την Παρίσι, φαίνεται ότι είναι αστέρι, έτσι, ότι έχει πολύ καλό τεχνική. Αλλά θα ήθελα εσείς να μου πείτε περισσότερα, γιατί εσείς το ζείτε σαν προπονητή, σαν πρόεδρος, σαν συμπαίκτης ο Κώστας. Πιστεύω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή στην ηλικία του εδώ στον Εύρο, έτσι. Ο Πάρης πρώτα απ' όλα έχει έναν εξαιρετικό χαρακτήρα που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Εύχομαι της καριέρας του, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο και αγαπάει το ποδόσφαιρο, αλλά και τα προσόντα του είναι απεριόριστα. Απεριόριστα, αυτό είναι. Και εκτέλεση φάουλ και ταχύτητα και τεχνική, λίγα που έχω δει, έτσι δεν μπόρεσαμε λόγω και των άσχημων καιρικών συνθήκων να δούμε πολλά παιχνίδια σας. Και εμείς σαν διοίκηση δεν θα τον αφήσουμε έτσι, θα προσπαθήσουμε και να τον προωθήσουμε και να δοκιμαστεί κάπου άλλο. Όχι μόνο τον Πάρη και τα άλλα πιτσιρίκια που έχουμε. Ναι, ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας, γι' αυτό είμαστε σε ένα σωματείο και στο χωρίο και προσπαθούμε πρόεδρε, για τα νέα παιδιά να σα ρωτήσω κάτι τώρα, μια και είπε στα νέα τα παιδιά. Έχετε ακαδημίες ή τα παιδιά σας πάνε? Έχουμε. Είναι ώρες κοντά που πάνε και τα παιδιά. Αλλά δουλεύουμε και στο χωρίο. Απλώς τα παιδιά αυτά που δουλεύουμε είναι γύρω στα 9 παιδιά και δεν μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα. Ναι. Αλλά τα δουλεύουμε όμως στο χωρίο. Έχουμε τον Τάσο του Δημισχύδη. Έναν ποδοσφαιριστή που ασχολείται με τα παιδιά. Με αυτά τα μικρά τα παιδιά. Με αυτά τα μικρά. Τώρα στόχος του χωριού, τώρα ποιος είναι τώρα, για να καταλάβουμε και ο κόσμος που μας βλέπει. Στόχος είναι αυτό που είπα και πριν. Να αναδεικνύουμε μια ταλέντα. Αυτό που έχει, ούτε να κάνουμε πιο πάνω, ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Φέτος Νίκο, πιστεύω ότι αλλάζει ο στόχος. Είναι φιναλίστ πρώτη φορά τον χώρο. Πρώτη φορά η Ένωση Αθλητικής Αριστείων. Φυσικά και οι δύο ομάδες πρώτη φορά φιναλίστ. Την άλλη Τετάρτη, 11 Μαρτίου. Να το πούμε στον κόσμο. Ναι, ναι. Πού θα γεννήσει, ποιο γήπεδο? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Έχει αποφασιστεί κάπου στη μέση πάντως θα γίνει. Στη μέση τα γήπεδα είναι χάλια. Είναι χάλια, αλλά και για τον χώρο είναι δύσκολο, γιατί είπαν Φώτης Κοσμάς να γίνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είναι δύσκολο. Μια Τετάρτη εμείς δεν μπορούμε να κατέβουμε. Δεν μπορεί και εσάς σίγουρα. Βέβαια θα ήταν καλό να ήταν είτε και στην Ορουστιάδα ακόμα να γινόταν, που είναι επίσης πιστεύω καλύτερο. Να γινόταν Σαββατοκύριακο, να μπορέσουμε και μέσα. Είναι αλλιώς. Γιατί περισσότεροι δουλεύουν και είναι πολύ πιο εύκολη και η μετακίνηση του της ομάδος γενικά, αν γίνει το παιχνίδι Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι τελικό κυπέλλο, ρε πρόεδρε, πρέπει να τον εντιμήσετε τώρα. Άσχετα και τα μάτια Τετάρτη ή Παρασκευή τώρα. Θα κανονίσετε με τους παίκτες σας τις δουλειές, αυτά τα κανονίσουν τώρα. Ένα παιχνίδι. Περισσότεροι είναι στο στρατό και είναι λίγο δύσκολο να του παρεσκευάσουν. Εντάξει, τι.
Δεν είναι ένα διοικητή, θα πούμε άδεια. Και του φιλάβλου ακόμα, γιατί βλέπουν βαρσαμαγίδε, δεν λέει δεν θα έχουμε φιλάβλου. Του φιλάβλου ακόμα του κανονίστε να έχουν να μπει. Όχι, θα το παλέψουμε. Θα βάλει δύο λεωφορεία. Μόλι θα έρθουν. Ακόμα ένα δύσκολο έργο να κάνουμε του φιλάβλου να του πείσουμε να έρθουν. Ήθελα να ρωτήσω κάτι λίγο την κυπαρία. Βεβαίω. Τρίτη ηλικίου φέτο τελευταίο. Όχι, φέτο τελείω φέτο πρέπει να φύγει. Αν θα θέλει να παίξει μπάλα σε ψηλό επίπεδο, πρέπει φέτος να φύγει. Παιδιά. Έπρεπε να έχει φύγει εδώ και τρία χρόνια, ναι. Μα θέλει να παίξει μπάλα σε ψηλό επίπεδο. Αυτό τώρα είναι δύσκολο. Το λέω, δεν το λέω μόνο για σένα και δεν το λέω για να σε απογοητεύσω δηλαδή. Αλλά έπρεπε να πέσει ήδη σε K20, σε K20 φέτος. Έπρεπε πέρυσι να είσαι K19. Πιστεύω ότι άμα δεν έχει μέσο και λεφτά που πέρασε στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να. Μην το λες. Αυτό δεν είναι. Τα λεφτά τι κάνουν τον ποδοσφαιριστή, αυτό πιστεύεις. Όχι, αλλά αυτό το πράγμα ψάχνουν όλοι. Έτσι πιστεύω. Κοίταξε, λάθος. Θα σου πω κάτι, γιατί τώρα εδώ έχουμε δημόσιο λόγο. Δεν είμαστε μια παρέα που λέμε τα δικά μας. Σε μια παρέα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Να ξέρεις, το λέω εγώ, εντάξει, γιατί είμαι και εμπειρότερος από σένα και σίγουρα στο ποδόσφαιρο περισσότερα χρόνια από σένα και από διαφορετικά πώς θα το έχω υπηρετήσει. Να ξέρεις ότι ένα αυθεντικό ταλέντο στην Ελλάδα δύσκολα χάνεται. Ένα ταλέντο στην Ελλάδα δύσκολα χάνεται. Θα χαθεί, αν θα χαθεί, θα χαθεί μόνο από το μυαλό του. Και τέτοια ταλέντα έχουν χαθεί πάρα πολλά. Πίστεψε με, αλλά έχουν χαθεί από το μυαλό του και όχι γιατί του έχει φάει κάτι. Ναι, καλό είναι να βγάλει τη σκέψη αυτή που έχει μέσα σου και να. Δεν υπάρχει αυτό που λες δηλαδή χρήματι. Έχει την εντύπωση ότι άμα έχει 5 εκατομμύρια τώρα και ήσουν άχρηστο σαν παίκτη, θα πήγαινε να σε πάρει μια ομάδα. Δεν λέω αυτό, αλλά εντάξει. Γιατί το γήπεδο ξέρει που είναι καθρέφτη. Άμα είσαι, δεν είσαι καλό παίκτη, δεν είσαι καλό παίκτη. Και άμα είσαι καλό παίκτη, είσαι καλό παίκτη. Είτε φτωχό είτε πλούσιο, ο καλό παίκτη είναι καλό παίκτη. Και να ξέρει ότι τα περισσότερα φτωχόπεδα έχουν παίξει μπάλα. Γιατί είχαν το κίνητρο. Ένα που είναι πλούσιο, το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα. Έχει δρότα, έχει καταπώνηση του σώματο. Ένα που έχει λεφτά, δεν πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Ή και άμα πάει να παίξει και δύο τη ζωή, δεν λίγο σου λέει εντάξει, εγώ είμαι άνετο οικονομικά, δεν συνεχίζω. Τα φτωχόπεδα έχουν κάνει. Ο Μαραντόνα, ο Μέση, αυτοί όλοι είναι φτωχόπεδα. Ο Ρονάλντο, αυτοί είναι φτωχοί, ήταν φτωχά παιδιά. Έτσι, αυτοί όλοι φτωχά παιδιά και πόσα άλλα παραδείγματα. Γενικά ο φτωχός παίζει ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λόγο είναι και ελαφριλές άθλημα. Είναι το ότι είναι το πιο δημοκρατικό άθλημα. Δημοκρατικό γιατί το λέω, γιατί παίζει ο ψηλός, ο κοντός, ο λίγο χοντρός, αρκεί να ξέρεις μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, πάλι δεν ισχύουν αυτά που είπες να ξέρεις. Μην βγάλετε από το μυαλό σου. Ότι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο δύσκολο να ανέβει π.χ. Είναι πιο δύσκολο επειδή είσαι εδώ στον Εύρο, είναι λίγο μακριά. Η πρόθεση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Κοίταξε, άμα δεν μπορώ να. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό θα το δεχόμουν. Τα χιλιόμετρα εντάξει, το καταλαβαίνω. Για εκείνο που είπες δεν ισχύει. Αλλά τώρα που λες. Δούλεψε. Να ξέρεις δηλαδή το λόγο για να ακούσουν και τα άλλα τα παιδιά. Να το ακούσει και εσύ φυσικά. Έτσι, κανονικά εσύ έπρεπε να είσαι, εφόσον εγώ δεν σε ξέρω, δεν σε έχω δει. Λένε ότι είσαι καλό παίκτη. Δεν εμπιστεύομαι του ανθρώπου που λένε εδώ. Τον Κώστα, τον Γιώργο. Τον πρόεδρο δεν τον ξέρω, αλλά τον Γιώργο και τον Κώστα του ξέρω πολύ καλά. Του εμπιστεύομαι τη γνώμη του. Καταλαβαίνω ότι είσαι καλό παίκτη, αλλά έχει καθυστερήσει. 18 χρόνια έπρεπε να είσαι σε ΚΑΑ εθνική. Στα ΚΑΑ 20 τη Ξάνθη, παράδειγμα σου λέω, ή του Παθρακικού ή ξέρω εγώ μια άλλη ομάδα. Και όχι απαραίτητα έτσι. Σε ομάδα ΚΑΑ 20, θα μπορούσε να είναι και σε ανδρική. Ναι, σε ΓΑΜΑ εθνική, δεν το συζητάμε. Εγώ θα μπορούσε να είναι και στην Αλφαίδα στη Βήθα. Εννοείται. Είναι 18 χρονών ακόμα. Ναι. Θα μπορούσε άνετα να πει τώρα. Παράδειγμα στον Εύρο Σουφλίου, στην Εθνικό, θα μπορούσε, εκεί έπρεπε να είσαι τώρα. Τώρα για σένα το Α τοπικό, αν είσαι τόσο καλό παίκτη όσο λέτε, για σένα το Α τοπικό είναι πολύ λίγο. Δεν είναι, δεν έχει εμπειρίε δηλαδή. Έτσι. Τώρα, σε όποια ομάδα να πα του χρόνου, θα είσαι 18,5-19, θα κλείνει, θα σου πούν, θα ζητήσουν το βιογραφικό σου, που έπεσε 4 χρόνια στην Εχώρη. Τίποτα. Μηδέν βιογραφικό. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την κουβέντα. Θα περάσουμε λίγο στο πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική, να σταθούμε στο παιχνίδι, στο τοπικό ντέρμπι του Εύρου, ανάμεσα σε Εύρο Σουφλίου και Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Τελικό σκορ 2-1. Ντεμπούτο στον πάγκο του Εύρου Σουφλίου για τον Νίκο Σταμπασίδη, απέναντι στην προηγούμενη του ομάδα, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Σε συνεργασία ανάμεσα στι δύο πλευρέ, ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Συλλόγου την Δευτέρα, 23 Φεβρουάριο, την καθαρά Δευτέρα. Αρκετές οι φάσεις στο ευρυτικό ντέρμπι. Το Σουφλί έδειξε πως ήθελε το παιχνίδι περισσότερο. Σε αρκετά σημεία του αγώνα κυριάρχησε το πάθος και η ένταση των ποδοσφαιριστών. Στο 13 ο Αγγελακάκης το 0-1. Στο 37 ο Εμρέ σοφάρισε σε 1-1. Στο 49 ο Εμρέ και πάλι το 2-1 για τους γηπεδούχους. Να περάσουμε να δούμε τα πλάνα από τον αγώνα. Επιστροφή στο γήπεδο Δημήτρης Μπακριτζής και νίκη συγχρόνως για τον Εύρο Σουφλίου, καθώς επικράτησε στον ντέρμπι του νομού με 2-1 επί του Εθνικού για την 20η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον στην 8η θέση με 26 βαθμούς. 7 πάνω από τη ζώνη σωτηρίας που είναι το Βυζάντιο. Με διαιτές της συνάντησης τους κυρίους Γκουγκούδη, Καμπούρη, Κριονάτη, Σεψερών, ο νέος προπονητής του Σουφλίου Νίκος Σταμπασίδης παρέταξε την ομάδα του με τους Μπινόπουλο, Κίτσο, Παναγιώτου, Γαβανά, Λίτσιο, Αθαναηλίδη, με Μέτεμρε, Εφρεμίδη, Μάτε, Φερκάν,
το Πούζι, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Λαμπερνάκης, Δραγανίδης, Αντωνιάδης. Και ο νέος προπονητής του Εθνικού, Βασίλης Ομπλεκίδης, παρέταξε την ομάδα του με τους Σιριτούδη, Θάνο, Κατρανίτσα, Παρασκευά, Μπαρμπαγιάννη, Κοσκολό, Μαμούτ, το Ρωμανίδη, Γκαϊδατζή, Φλόρο, Αγγελακάκη, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Σιβούδης, Θεοδωράκης, Τσαμουρλίδης. Κάθετη πάσα του Ερκάν στο τέταρτο λεπτό του αγώνα στον Τοπούζη, το σούτ στα δίκτυα η μπάλα ακυρώνεται τον goal offside από τον πρώτο βοηθό κύριο Καμπούρη, με το πλάνο να μην βοηθάει στο αν ήτανε ή όχι offside γιατί είναι κλειστό. Έκτο λεπτό η μπάλα φτάνει δεξιά στο Φλόρο για τον Εθνικό, σταμάτημα προσποίηση και σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Από δεξιά για το σουφλί σέντρα του Μεμέτ Εμρέ, μέσα στη μεγάλη περιοχή το σούτ του Τοπούζη στην αγκαλιά του Σιριτούδη στο 8ο λεπτό. Φάουλ Φλόρου για τον Εθνικό στο 10ο λεπτό, διώχνει με γροθιά Σομπινόπουλος. Σέντρα από δεξιά του Γκαϊδατζή για τους φιλοξενούμενους, η κεφαλιά του Κίτσου προς τα πίσω στο Μαμούτ, αυτό σταμάτημα και στη συνέχεια τρίπλα στο Λίτσιο και συρθή σέντρα μέσα στα καρέ του σουφλίου Αγγελακάκης από κοντά, δεν αστοχή, 0-1 ο Εθνικός στο 13ο λεπτό. Σέντρα του Μαμούτ για τον Εθνικό στο 22, η κεφαλιά του Παρασκευά μαζεύει ο Μπινόπουλος. Πάσα τρύπα από δεξιά για τους γηπεδούχους στο Μεμέτ Εμπρέ που είναι σε θέση offside. Σταμάτημα έχει βγει από την εστία του Σιριτούδης, η λόμπα του Εμπρέ στα δίκτυα 1-1 ισοφαρίζει ο Εύρος Σουφλή στο 37. Ο Γκαϊδατζής πάσα στον Τωρομανίδη στο 40 λεπτό, συρθεί σέντρα ο τελευταίος, εύκολα ο Μπινόπουλος. Λάθος διώξιμο της άμυνας του Εθνικού, η μπάλα φτάνει στον Τοπούζη που την ελέγχει ανάμεσα σε δύο παίκτες, κάθετη πάσα στο Μεμέτ Εμπρέ αριστερά, το σούτ είναι εύστοχο στα δίκτυα του Σιριτούδη, 2-1 το Σουφλή στο 50 λεπτό. 68 λεπτό, πάσα Ερκάν αριστερά στο Μεμέτ Εμπρέ για το Σουφλή, το σούτ αποκρούει ο Σιριτούδη, η μπάλα κόρνερ. Ο Ερκάν στην επίθεση για το Σουφλή, το πλασέ του στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 77 λεπτό. 90 λεπτό, πάσα Κατρανίτσα, δεν μπορεί ο Παρασκευάς, το πλασέ του Δραγανίδη, Σιρτό δεν βρίσκει στόχο, τελικό αποτέλεσμα, Σουφλή Εθνικός Αλεξανδρούπολης 2-1. Θα δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο και στον Εύρο Σουφλή για την νίκη που κάναμε. Σεβασμός απεριόριστος απέναντι σε αυτήν την ομάδα, την οποία εγώ την υπηρέτησα από τους χρηστές 10 χρόνια. Σήμερα ως προπονητής του Εθνικού ήρθαμε εδώ με ένα σκοπό να κερδίσουμε και για τις δύο ομάδες ήταν πιστεύω πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα, κυρίως λόγω ψυχολογίας. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι καλές ομάδες και στο τέλος θα καταφέρουν να μείνουν στην κατηγορία. Εύχομαι στο τέλος και οι δύο ομάδες του Εύρου να ξανά είναι στην κατηγορία εδώ γιατί πιστεύω ότι το χρειάζεται και το έχει ανάγκη το ευρυτικό ποδόσφαιρο. Την Κυριακή κλείνουμε με την Καβάλα το πιο δύσκολο πρόγραμμα, έτσι. Από εκεί και πέρα πιστεύω είναι, από εκεί ξεκινάει το πιο βατό, αλλά βατό και εύκολο πρόγραμμα είναι μέσα στο γήπεδο. Και με την τελευταία ομάδα να παίζεις, αν δεν είσαι σοβαρός και πειθαρχημένος, μπορεί να χάσεις. Σήμερα χάσαμε από δύο λάθη δικά μας. Υπήρχε μια πίεση βαθμολογική. Ήρθα εδώ στην ομάδα γιατί πιστεύω ότι αδικείται από τη βαθμολογική της θέση. Εμείς θα προσπαθήσουμε παιχνίδι-παιχνίδι πρώτα να πάρουμε τους πόντους που χρειαζόμαστε ώστε να πατήσουμε στην κατηγορία και να μην έχουμε βαθμολογική πίεση. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή την ομάδα, βήμα-βήμα, με τη βοήθεια και της διοίκησης και του κόσμου που υπάρχει εδώ, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο και να βγούμε γρήγορα από τις τελευταίες θέσεις. Λοιπόν, ναι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό το κομμάτι. Ναι, τώρα είχαμε... όμως έχουμε και κάποια θέματα στην μετά. Στον πανηγυρισμό. Πρώτα, ξεκίνησε στον πανηγυρισμό. Στο 0-1 πανηγύρισε λίγο. Τώρα θα δούμε πώς πανηγύρισε ο Γκαϊδατζής. Αν έχουμε έτοιμο το βίντεο, να δούμε λίγο τον πανηγυρισμό του Γκαϊδατζή στο 0-1 του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και μπορούμε να σχολιάσουμε κιόλας παράλληλα. Ναι. Λοιπόν, εδώ μετά τον γκολ, κάπου στο κέντρο, κάνει κάποιες χειρονομίες. Α, έχει ήχο. Α, εδώ, με τα χέρια έτσι, ξέρω εγώ. Και μετά ο παίκτης, ο οποίος είναι στη γραμμή του κέντρου. Πάει μετά πιο εκεί, σηκώνει τα χέρια, τώρα δεν ξέρω, και τα δύο. Τώρα δεν φαίνεται από εδώ τι κάνει. Είναι ο παίκτης που ήταν πριν από λίγο αριστερά στην οθόνη, όπως ναι. Βλέπουμε. Αυτά έγιναν. Λοιπόν, και ακολούθησαν στο ημίχρονο... Ας διαβάσουμε τι ακολούθησαν, λοιπόν, τι λέει ο Εθνικός και τι λέει το Σουφλί. Ανακοίνωση του Εθνικού που δημοσίευσε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Σήμερα η ομάδα του Εθνικού έχασε με 2-1, αλλά σίγουρα κέρδισε το ποδόσφαιρο με τις ομορφιές του ημιχρόνου, όπου ο πρόεδρος του Εύρου Σουφλίου κυνήγησε και χτύπησε τελικά ποδοσφαιριστή της ομάδος με άναμδο τρόπο μπροστά στα μάτια διαιτητών, παρατηρητή και αστυνομίας. Αλλά παραδόξως κανείς τους δεν είδε τίποτα. Συγχαρητήρια στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του Εύρου που συνεχίζουν να ανέχονται τους τραμπουκισμούς του Προέδρου. Τα υπόλοιπα
ΕΠΑ αύριο σε αναλυτικό, σήμερα δηλαδή, δελτίο τύπου. Καληνύχτα, ποδόσφαιρο. Δεν έμεινε αναπάντητη ανακοίνωση του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Αυτή η ανακοίνωση σήμερα βγήκε και την Τρίτη θα βγάλουν πιο αναλυτική, είπανε. Και στη συνέχεια η ομάδα του Εύρου Σουφλίου απαντάει στην ανακοίνωση του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εύρου Σουφλίου αποφασίζει και στηρίζει την ενέργεια του Προέδρου της ομάδος για τους παρακάτω λόγους. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής του Εθνικού, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν για 6 μήνες αγωνιζόταν στην ομάδα του Εύρου και κατά συνέπεια το παρελθόν του, το ξέρουμε και τον χαρακτήρα του, στο παιχνίδι Εθνικός Άγιον Νερίου Εύρου Σουφλίου, μετά την επίτευξη του τέρματος του Εθνικού, έκανε την πιο απρεπή χειρονομία, δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα προς τους φιλάθλους και την διοίκηση της ομάδος. Το βίντεο που είδαμε το αποδεικνύει πλήρως. Και αντί να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και την ομάδα, ασχολήθηκε με την κερκίδα. Κάνει μια διακοπή, γιατί το βίντεο που είδαμε δεν αποδεικνύει τέτοιο πράγμα, έτσι. Δείχνει όμως εν μέρη ότι. Όχι, που λέει δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Όχι, δείχνει άλλες κινήσεις. Ναι, άλλες κινήσεις. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Τέτοιες ενέργειες ποδοσφαιριστών δυναμητίζουν τις σχέσεις των σωματείων με απρόβλεπτες συνέπειες. Αν κάποιοι φίλαθλοι μετά την απρεπή ενέργεια αυτή πετούσαν κάποιο αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο, θα κινδυνεύαμε με τιμωρία γηπέδου και χρηματικό πρόστιμο που ίσως με τη στάση σας το επιθυμούσατε. Ο πρόεδρος της ομάδος το ημίχρονο πήγε να μιλήσει στον ποδοσφαιριστή και η απάντησή του ήταν κάποιες ύβρις. Οι οποίες δεν λέγονται. Δεν θα το πούμε στον αέρα, φυσικά. Εμείς ποτέ δεν θέλαμε να χαλάσουμε αυτές τις σχέσεις που έχουμε, διότι για τον Εύρο Σουφλίου είστε οι καλύτεροι πελάτες μας. Πελάτες μας. Αυτό είναι ειρωνία τώρα, εντάξει. Αυτό δηλώνει και αυτό ανακοινώνει ο Εύρος Σουφλίου. Αν λοιπόν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, θα πρέπει να είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού, γιατί όπως και να το κάνουμε, αγωνιστικά και οργανωτικά απέχουμε κατά πολύ. Αυτά ανακοίνωσε ο Εύρος Σουφλίου. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι μετά από πολλά χρόνια ήταν δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική από τον Εύρο και αντί να υπάρχουν καλές σχέσεις και καλή συνεργασία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αντί να υπάρχουν καλές σχέσεις, βλέπουμε ότι η Καβάλα έχει 4, οι Σέρες μέχρι πέρσι είχαν 5-6. Τρώγονται μεταξύ μας. Εντάξει, αυτά τρώγονται μάλλον. Έτσι γίνονται. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχουν κάτι παραπάνω οι δύο πρόεδροι να πούν τηλεφωνικά. Αν έχουμε κάποιον από τις δύο ομάδες ή ακόμα και τους δύο πρόεδρους από τις δύο ομάδες σε τηλεφωνική επανέμβαση, φυσικά θα τους ακούσουμε. Να πάμε να δούμε και τις κάρτες μετά. Αν είμαστε έτοιμοι, δείξαμε το βίντεο πρώτα, αλλά να δείξουμε τώρα τις κάρτες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε την αγωνιστική που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν 20η αγωνιστική, τώρα ο Εθνικός υποδέχεται την Καβάλα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα. Δόξα Δράμας Άρης 1-0. Ηρακλής Αμπελοκήπων Ακροπόταμος 1-0. Αγιονέρη Αναγέννηση Γιαννιτσών 1-1. Καμπανιακός Κοκκινόχωμα 3-0. Καστοριά Απόλλων Αρνέας το παιχνίδι δεν διεξήχθη. Ελευθερούπολη Πανσεραϊκός 1-3. Καβάλα Θεία Ελαφιλώτα 1-0. Και Εύρου Σουφλίου Εθνικός 2-1. Στην βαθμολογία, στην κορυφή του Πανσεραϊκού. 47 βαθμούς, Καβάλα 45, Άρη 43, Δόξα 36, Καμπανιακός 33, Θεία Ελαφιλώτα και Ηρακλής Αμπελοκήπων 29, Σουφλί και Εθνικός από 26, αν μπορούμε να έχουμε και την άλλη, την επόμενη, ωραία. Αγιονέρη 25, Ακροπόταμος 24 και οι ομάδες που προβιβάζονται αυτή τη στιγμή είναι Κοκκινόχωμα 19, Αναγέννηση Γιαννιτσών 17, Ελευθερούπολη 15, Απόλλων Αρνέας και 12 και Καστοριά 9, αυτοί έχουν και από ένα αγώνα λιγότερο. Καλό πάνε τα πράγματα. Στην επόμενη αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική, την Πόγο Ζάβα, Άρης και Ακροπόταμος, Γιαννιτσά Δόξα Δράμας, Κοκκινόχωμα Ηρακλής Αμπελοκήπων, Απόλλων Αρνέας Αγιονέρη, Πανσεραϊκός Καμπανιακός, Θεία Ελαφιλώτα Καστοριά, Σουφλί Ελευθερούπολη και Εθνικός Καβάλα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά 5 πόντων από την γραμμή 7 από την γραμμή του υποβασμού. Αν ο Εθνικός κέρδιζε, σίγουρα το Σουφλί θα ήταν σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Με την νίκη του Σουφλίου βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες προς το παρόν είναι στο σύν 7 από την έχουν μια διαφορά ασφαλείας και ίσως βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια του πρωταθλήματος για να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα. Ναι, και ευχή σε όλων είναι και να βγει και άλλη μια ομάδα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Δεύτερο επίωρο και πάλι κοντά σας, σε μια αλλαγή στους καλεσμένους. Κοντά μας πλέον βρίσκεται ο Βαρσαμακίδης ο Δημήτρης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ρεστιάδος και πολλά πρώην. Αν θέλεις, πες τα εσύ, γιατί είναι πάρα πολλά και εγώ δεν τα θυμάμαι. Άλλαξαμε έναν πρόεδρο, νυν, ήρθε ένας πρόεδρος νεοχωρίου. Πρώην πρόεδρος Ορέστη, πρώην ποδοσφαιριστής νεοχωρίου, πρώην άλλου ποδοσφαιριστής. Καλά, δεν λύξει. Κάτσε να μας πείτε, είναι νυν τώρα. Ναι. Τα πρώην πέραζαν. Τι είσαι, Δημήτρη, τώρα.
Φίλαθλος πάνω από όλα του ποδοσφαίρου. Εντάξει, φίλαθλος, εντάξει, όλοι είμαστε φίλαθλοι. Και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Ορεστιάδος. Ωραία. Δηλαδή, στο... ηρέμησες δηλαδή από το ποδόσφαιρο. Έχω ηρεμήσει. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο σαν φίλαθλος. Έχει φύγει το άγχος στο διοικητικό. Δεν σου λείπει καθόλου αυτό το παρεδόσεις των αποδητηρίων με τους παράγοντες? Προς το παρόν όχι ακόμη. Ναι. Τώρα που άρχισε το χωριό μου να πηγαίνει καλά και πήγε στον τελικό, λίγο με έχει κεντρήσει πιο πολύ το ενδιαφέρον, αλλά παραμένω φίλαθος και είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο υγιές πιστεύω. Εκτόπισε τον πρόεδρο, μήπως... Μήπως σημαίνει κάτι αυτό? Μήπως ξεκίνησε το κουμπί του εκτόπισμα? Δεν σημαίνει. Ο Λάκης είναι... Ο Βασίλης είναι στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια. Εμείς τελειώσαμε το ποδόσφαιρο στο Νεοχώριο, ασχοληθήκαμε με τα διοικητικά του Νεοχωρίου 2 χρόνια. Φύγαμε, μετά ήρθαν κάποια άλλα παιδιά, ο Σάκης ο Μουτσίδης. Έφυγε και εκείνος. Ο Λάκης όλα αυτά τα χρόνια ήταν εκεί μαζί με κάποια άλλα παιδιά στη διοίκηση, όπως είναι ο Χρήστος Σοβγερίδης, ο Μποδανίδης ο Δρός, ο οποίος είναι παίκτης διοίκηση. Και είναι ήρωες της ομάδας αυτής. Κάνουν τα πάντα για την ομάδα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου μετά από πάρα πολλά χρόνια να γίνει ο Βασίλης πρόεδρος. Που τα προηγούμενα χρόνια τον λέγαμε να γίνει και δεν ήθελε. Φέτος έγινε αναγκαστικά. Δεν υπάρχει ούτε πρόθεση ούτε διάθεση να τον αλλάξουμε. Αυτό θα είναι ο πρόεδρος. Εντάξει, δίνοντας η πρόεδρε την πατάνα. Η Σόβη δηλαδή, την πατάνα. Νίκο, ξέρεις γιατί το είπε? Γιατί το 2001-2002 εδώ έτσι στον αέρα είχε εκτοπίσει τον Ζαχαρία τον Κώστα, πρόεδρος πρωταθλημάτων, ο Τασιούδης ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ. Και τον καθαίρεσε εδώ για κάποια πράγματα που είπε. Από τον αέρα, έτσι. Από τον αέρα. Όπως ο Παπανδρέου Καθαρουργός από το αεροπλάνο. Έτσι ακριβώς, από τον αέρα πάβεις να είσαι πρόεδρος πρωταθλημάτων. Και μέσα στην εβδομάδα έγινε. Στην ΕΠΣ μπορεί να γίνονται αυτά, στον Νεοχώριο δεν γίνονται. Ζήτω τώρα Δημήτρη. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, βάζουμε μια ανατελεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Εύρου Σουφλίου, ο κύριος Ηλίας Γκάζος. Καλησπέρα κύριε Γκάζο. Καλησπέρα σας. Τι έχουμε κύριε Γκάζο? Πρόεδρε, συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και θεωρώ ότι η εκπομπή είναι η πιο αξιόπιστη στον νομό Εύρου την οποία βλέπουμε. Γι' αυτό και έκανα τηλεφωνική παρέμβαση. Δεν έχω μιλήσει πουθενά, αλλά τώρα πρέπει να πούμε αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να πούμε. Λοιπόν, στο επεισόδιο το οποίο έγινε στο ημίχρονο, θα σας τα αναφέρω τώρα έτσι ακριβώς όπως έγινε. Βεβαίως, να ακούσουμε τη δικιά σας άποψη. Να ακούσουμε τη δικιά σας άποψη. Τη δικιά μου άποψη θα ακούσουμε και θα αντιπαρατεθούμε και δημόσια. Αν θέλει ο πρόεδρος του Εθνικού, μπορεί να βγει τώρα να κατεβούμε να κάνουμε μια εκπομπή και να μιλήσουμε με τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Με τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν, όχι τραμπουκισμοί και συμμορίες και τα λοιπά. Και ξεκινάω από εδώ τώρα γιατί ναι, λίγο τα πνεύματα οξύνθηκαν, ότι έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά τα οποία πηγαίνουν σχολείο, τραμπουκισμοί για τον πρόεδρο του Εύρου Σουβλίου και συμμορίες. Θα μιλήσουμε αύριο κάπως διαφορετικά τώρα πλέον, γιατί χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να κατηγορώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε τίποτα, και θα σας εξηγήσω τώρα τι έγινε και τι δεν έγινε. Λοιπόν, και αύριο θα μιλήσω με το δικό μου δικηγόρο που έχω στην επιχείρησή μου, στη δουλειά μου, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε από αύριο από εδώ και πέρα με τον κύριο Βαλσαμίδη. Λοιπόν, στο ημίχρονο του αγώνα μπήκα εγώ μέσα όντως σαν πρόεδρος της ομάδας για να μιλήσω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρυσι ήταν δικός μας. Για αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε. Ο Γκαϊδάτζης. Βεβαίως, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκαϊδάτζης, το οποίο βίντεο το οποίο δείξατε στην εκπομπή δεν το έδειξε όλο γιατί δεν είχατε πλάνα. Έτσι, γιατί δεν είχατε πλάνα. Ο Γκαϊδάτζης ήταν προκλητικό στην κερκίδα στο 1-0 και ακόμα και στο 1-1 με τις χειρονομίες τις οποίες έκανε, και δεν τις έκανε πρώτη φορά. Τις έκανε και με τον Πασεραϊκό, το οποίο αυτό το πράγμα είναι ανεβασμένο στο site του Εθνικού από το Πασεραϊκό κλαμπ, όχι από το δικό μας. Λοιπόν, και το ξέρουμε το χαρακτήρα του πάρα πολύ καλά, του κυρίου Γκαϊτατζή, το οποίο εμείς σαν ποδοσφαιριστή το σεβόμαστε, έτσι, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπήκα εγώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά από αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε στην κερκίδα. Έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είπαμε, αλλά έκανε ακόμα χειρότερη πράξη. Η οποία πράξη ίδια ακριβώς, υπάρχει το βίντεο με τον Πασεραϊκό, την έκανε και στον Πασεραϊκό. Και μας κύριε Γκάζο, σαν ομός, έτσι, σαν ομό μας βρίσκει ο Πασεραϊκός. Θα σας τα εξηγήσω τώρα όλα. Λοιπόν, μπήκα μέσα στο αγωνιστικό χώρο και το λέω με το όνομα το μικρό του, Νίκο, εάν θες να προκαλέσεις κάποιον, να προκαλέσεις αγωνιστικά τους παίκτες τους οποίους παίζεις αντιπάλους, και αν θες μετά προκάλεσε εμένα, όχι την κερκίδα, και μου είπε, δεν θέλω να το πω στον αέρα, το τι μου είπε.
Ναι, ναι, μην το λέτε. Το γνωρίζουμε και εμείς, μην το αναφέρουμε στον αέρα. Εγώ, για αυτό το πράγμα το οποίο λέω εγώ, έχω μάρτυρες τους ίδιους τους αστυνομικούς. Εντάξει, έγινε ένα ανεκτικό επεισόδιο, το οποίο επεισόδιο αυτό δεν ούτε χειροδίκησα, ούτε συμμορίες, ούτε τραμπουκισμούς, ούτε τίποτα από αυτά που λένε οι κύριοι του Εθνικού. Και αν θέλουν να οξύνουν τα πνεύματα ακόμα παραπάνω, θα τα οξύνω εγώ τώρα ακόμα παραπάνω. Όχι αυτοί. Κύριε Γκάζο, βλέποντας όμως τα πλάνα που έχει τραβήξει ο Παναγιώτης, ο Θρακιώτης.com, ναι. Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεται για γεννητικά όργανα τα οποία δεν τα δείχνει. Δεν φαίνεται... Άκουμε τώρα. Σάβα, δεν μπορούσαμε να τη γράψουμε την ανακοίνωση αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Δηλαδή, αυτή η κίνηση τώρα, εσύ που είσαι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι είναι, έτσι. Ναι, απλώς. Δεν λέει μπράβο, δεν λέει μπράβο, ούτε χαίρεται με τα παιδιά τα δικά του. Ήταν εσκεμμένη η κίνηση αυτή να την κάνει και να έρθει να ασχοληθεί με την κερκίδα. Εντάξει, δεν ήταν να ασχοληθεί με τους συμπαίκτες του. Οι 10 συμπαίκτες ήταν μαζί στο πάγκο του δικό τους. Άμα θες να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, θα στα μιλήσω εγώ ποδοσφαιρικά. Και αυτός ήταν και ασχολούνταν με την κερκίδα. Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπότροποι, μέσα στη δόξα δράμας. Έπεσε ένα μπουκάλι, ωραία, την πληρώσαμε. Γιατί στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΔΕΛΤΑ Εθνική εμείς είμαστε παλιοί τώρα πλέον, 5 χρόνια, ασχέτως αν μας θεωρούν κάποιοι πυροτέχνημα. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε υπότροποι και πέρυσι και πρόπερσι την πληρώσαμε αυτή τη δουλειά με πρόστιμο και αγώνα χωρίς κόσμο. Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Πρόεδρε, ο Μητρητζίκος ο Νίκος είμαι, να σε ρωτήσω κάτι. Να μου ρωτήσεις, Νίκο, τι θες. Λοιπόν, κοίταξε, να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, όταν γίνεται μια παράνομη ενέργεια από ποδοσφαιριστή, υπεύθυνος είναι ο διαιτής για να τον τιμωρήσει είτε για να επιβάλλει την τάξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά να μπεις μέσα. Νίκο, λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω. Πρόεδρε, να τελειώσω λίγο το σκεπτικό μου. Εγώ πήγα, το θεωρούσα δικό μου παιδί. Εντάξει. Δεν είχαμε κάτι να χωρίσουμε εμείς με τον Νίκο τον Καϊλατζία. Αυτός ο ποδοσφαιριστής ήταν δικός μας και του είπα για να προστατεύσει εμάς. Και γι' αυτό ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο το οποίο ξεκίνησε. Εντάξει. Πρόεδρε, κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι. Τι θέλω να πω, ότι καταλαβαίνω ότι συναισθηματικά μπήκες μέσα για να τελειώσει το επεισόδιο εκεί, αλλά βλέπεις ότι έγινε λίγο περισσότερο από το κανονικό. Τι θέλω να σου πω. Ευθύνες εγώ δεν δέχομαι. Εγώ είμαι τέτοιο παλικάρι που αν έκανα κάτι θα ζητήσω συγγνώμη, ή αν δεν έκανα κάτι και με το χρεώνουν, να πάει στα αρμόδια όργανα στο δικαστήριο με μάρτυρες και κατηγορίες και να πληρώσω αυτή τη ζημιά την οποία έκανα. Πρόεδρε, άκουμε όμως τι θα σου πω. Γιατί είσαι χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Εσύ στη δικιά μου θέση το ίδιο ακριβώς τα έκανες. Κοίταξε, πρόεδρε, θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή τώρα βάλαν ένας ποδοσφαιριστής που σαφέστατα αν έκανε αυτή την ενέργεια, κακώς την έκανε. Ένας ποδοσφαιριστής έβαλε. Την ενέργεια. Εντάξει, εγώ δεν είδα τίποτα σφαίρα, αλλά εγώ λέω. Σάβα, κάτσε μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο από αυτά που λέει, εγώ σου λέω ότι το έκανε. Δεν χρειάζεται να μαλώνουν δύο σωματεία για ένα ποδοσφαιριστή που πάνω στην ένταση του αγώνα έκανε μια κίνηση. Εγώ λέω το τελειώστε εδώ δηλαδή και εσύ και ο Εθνικός αυτό. Τώρα θα το τελειώσω εγώ εκεί που θέλω. Τελειώσει εδώ τώρα. Δεν μπορούν εμένα, την προσωπικότητα τη δικιά μου, αυτά τα χρόνια που έχω προσθέσει στο ποδόσφαιρο και δεν έχω κάνει ούτω παραμικρό, το παραμικρό δεν έχω κάνει, να μισέρνει εμένα ο κύριος Βασανίδης, αυτή τη στιγμή σε όποιο ράδιο τον παίρνει τηλέφωνο, να κάτσει να μιλάει και να μισέρνει εμένα. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα θα το δω εγώ, όχι ο Βασανίδης. Εάν ο Βασανίδης έχει αποδείξεις για αυτό το πράγμα το οποίο έκανα εγώ, να έρθει να το καταθέσει, να πάει τα αρμόδια όργανα και να σου πω λέω κάτι άλλο. Κατηγορήστε την αστυνομία. Ποια αστυνομία κατηγορείτε? Εδώ στις Σουβλίμεις έχουμε 3 άτομα αστυνομικούς και κατηγορεί την αστυνομία. 50 άτομα αστυνομική δύναμη ήταν. Ξέρω εγώ τους ανθρώπους από την αστυνομία, δηλαδή είμαστε μπλεγμένοι τόσο εκεί πέρα το οποίο θέλει να ακούγεται στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί ξέρω και άλλα πράγματα τα οποία τώρα δεν θέλω να τα πω στον αέρα, έτσι. Το τι ακούγεται στην Αλεξανδρούπολη από αυτούς τους ανθρώπους για το δικό μου το όνομα. Έχω μάρτυρες, τους οποίους εγώ όταν θα χρειαστεί θα τους καταθέσω, θα καταθέσουν αυτά που πρέπει να καταθέσουν. Πρόεδρε, εντάξει, ακούστηκε η γνώμη σου. Εγώ σας λέω πάντως να καλώ οι δύο ομάδες του Εύρου εδώ να το σταματήσετε εδώ. Είναι κρίμα να μαλώνετε. Εσύ τη λες τη γνώμη σου και καλά τη λες τη γνώμη σου σαν δημοσιογράφος. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις γνώμη όμως πέρα από το βίντεο. Όταν θα είσαι στον αγώνα, αυτόν, και εγώ σου λέω ότι αυτό το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, εάν δεν τον αλλάξει, ποδόσφαιρο δεν θα παίξει. Και να σου πω και τώρα στον αέρα μία είδηση την οποία δεν την ξέρει κανένας. Ο ποδοσφαιριστής αυτός τα Χριστούγεννα ήθελε να φύγει από τον Εθνικό και ήθελε να πάει στην Καλαμάτα. Μου πήρε εμένα τηλέφωνο ο Κώστας Σταματίου, σε λέω και το όνομά του. Με πήρε ο Κώστας Σταματίου και με ρωτάει τι παιδί είναι αυτός. Και ας βγει ο Καϊτατζής τώρα στην τηλεόραση να μου πει ότι δεν το έκανε αυτό το πράγμα.
Και του λέω εγώ, Παρτονά, είναι καλό παιδί. Και σου φέρω αυτού σε αντιπαράθεση και πέρα μπροστά. Και ο Γκαλατζής με αυτό το σκεπτικό πήρα εγώ μέσα στο γήπεδο και τον είπα αυτό που τον είπα. Και αν έχει αποδείξεις ότι εγώ χειροδίκησα επάνω του κάποιος από εκεί πέρα μέσα, και να σου πω λέω και το άλλο. Θα σου πω και το άλλο. Ο παρατηρητής αγώνα που ήταν αυτός ο παρατηρητής αγώνα, να ξέρετε, δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά είναι πάρα πολύ δίκαιος στο ποδόσφαιρο απέναντι. Νομίζω ότι είναι από την Κομωτινή. Ο Αραμπατζής όταν τιμωρήθηκε με τον Καβαλιακό ήταν παρατηρητής αυτός. Και πηγαίνουμε και λέμε το διαιτητή, ότι σε παρακαλώ, μην τον βγάλεις, ξέρω εγώ, μην τον γράψετε φιλοαγώνος. Είμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, δεν μπορούμε κτλ. Και λέει παρατηρητής, έκανε έκθεση και έγραψε ναι, εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Αραμπατζής στον διαιτητή. Και τιμωρήθηκε με 2 μήνες. Ωραία. Κύριε Γκάζο, πέρα από τους αστυνομικούς, άκουσε ο διαιτητής ή βοηθή τα λόγια του Γκαλατζή? Εάν άκουσε ο διαιτητής ή η αστυνομική ή ο παρατηρητής, αυτό όταν θέλω εγώ θα το βρούμε εκεί που μπορεί να το βρούμε. Αν το άκουσε κάποιος. Αν το άκουσε, έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος του παιχνιδιού. Έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος. Για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάτι στο φύλλο αγώνος, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν γράφτηκε κάτι γιατί δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Γιατί να γραφτεί στο φύλλο αγώνος? Δεν κατάλαβα. Θα γραφτεί στο φύλλο αγώνος τι? Αν άκουσαν οι διαιτητές τα λόγια του Γκαϊτατζή προς το άτομό σας. Δεν ξέρω αν τα άκουσαν. Φανώς δεν τα άκουσαν, αφού δεν το έγραψαν. Γιατί εκείνη τη στιγμή πέρανε οι παίκτες. Οι παίκτες όμως οι οποίοι ήταν συμπαίκτες το άκουσαν πάρα πολύ καλά και τα έχω όλα τα ονόματα. Καλώς, κύριε Γκάζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Για να αποκατασταθεί λίγο η αλήθεια, γιατί είναι κρίμα ένας άνθρωπος, να σου το λέω, όχι επειδή είμαι εγώ τώρα, να σέρνουμε τώρα μέσα στις τηλεοράσεις και μέσα στα ραδιόφωνα, βγήκε τώρα ο κύριος Βαλσαμίδης σε όλα τα ραδιόφωνα, τον πέρα δημοσιογράφη τηλέφωνο και τον λέγανε τι έγινε. Γιατί κάπου πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Και είμαστε με συμμορία ήτρα που είχε εδώ πέρα. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά και αυτή τη στιγμή κρατάμε ένα σωματείο στη Γάμα Εθνική και μπράβο μας, ένα χωριό είμαστε εμείς. Μην φανταστείς τίποτα. Και μπράβο μας που το κρατάμε εδώ πέρα. Ωραία. Δεν μας πούν τώρα ότι είμαστε τραμπούκι και συμμορίες και σιγά να μην μας πούν τώρα ότι. Να μην πω τι άλλο λέγεται, έτσι. Να μην πω. Δεν χρειάζεται να σταθούμε περαιτέρω. Θα κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Από αύριο τώρα θα δει ο κύριος Βαλσαμίδης, γιατί τον έχω ακούσει και τον έχω μαγνητοφωνημένο, από αύριο το τι θα γίνει. Αν έχει αυτός κάτι για μένα, ας πάει στο αρμόδιο δικαστήριο. Το ξέρω, πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το γεγονός. Το γεγονός το κατήγγειλε, αλλά αυτός, σας το λέω εγώ, εντύμως, δημόσια, ότι δεν ήταν ούτε καν εκεί πέρα στο περιστατικό. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Γκάζο. Ήρθα από την Κερκίδα και δεν συμμαζεύεται. Εμάς μας δώσαν συγχαρητήρια όλες οι ομάδες της Δέλτα και Γάμα Εθνικής οι οποίες πέρασαν το σουβλί. Λοιπόν, κύριε Γκάζο, ευχαριστούμε πολύ. Και αν θέλει να συνεχίσει αυτή την κόντρα, θα τη συνεχίσουμε αυτή την κόντρα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει την κόντρα. Δεν υπάρχει λοιπόν, και λόγος ιδιαίτερος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέχομαι τώρα ό,τι ερώτηση θέλετε. Δεν θα κάνουμε κάποια άλλη ερώτηση. Θα κλείσουμε εδώ τη τηλεφωνική παρέμβαση και θα δούμε στη συνέχεια αν θα χρειαστεί ξανά να τηλεφωνήσετε ή όχι. Προς το παρόν, σίγουρα ευχαριστούμε πάρα πολύ και την τηλεφωνική παρέμβαση. Καλή σας νύχτα. Για πες μας τώρα, Πρόεδρε, πώς βλέπει το πρωτάθλημα, την ομάδα του Νεοχωρίου, το νεαρό εκεί, το. Τον αποκάλυψε πρόεδρο. Ναι, είναι και πρόεδρο. Ο τίτλος μένει. Εντάξει, πρόεδρο στον Ορέστη έκανα υπηρεσιακά ένα διάστημα, ένα εξάμεινο όταν είχε συγχωρεθεί ο κύριος Παπαντονίου. Μετά κάναμε εκλογές και είχαμε βγάλει πρόεδρο τον κύριο Βαγγελούδη. Εγώ ήμουνα στην ομάδα σαν αντιπρόεδρος. Το πρωτάθλημα φέτος. Είπε τις δυσκολίες του πρωταθλήματος ο κύριος Κυριαλάνης, ο προπονητής του Νεοχωρίου. Οι μισές ομάδες που επιβάζονται, οι μισές παραμένουν στην κατηγορία. Είναι καλό πρωτάθλημα. Φάνηκε και από την βαθμολογία φαίνεται ότι είναι 2 ταχυτήτων. Οι 4 ομάδες έχουν ξεχωρίσει και οι υπόλοιπες ακολουθούν. Το Νεοχώρι είχε σε στόχο να κάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα τη σωτηρία. Τον πέτυχε αυτό το στόχο. Είναι πολύ γρήγορα επιτεύχθη ο στόχος. Πολύ γρήγορα, ναι. Δεν το περιμένει και η πιο ευχάριστη έκπληξη είναι που βρίσκεται στον τελικό του κυπέλου. Κάτι που φαντάζομαι δεν το είχαν προγραμματισμένο. Βγήκε στην πορεία και το κυνηγήσανε και μπράβο που το καταφέρανε. Το διδημότυχο με τις Καστανές, από ό,τι φαίνεται, θα είναι οι 2 ομάδες που θα πάνε στα μπαράζ για την άνοδο στην άλλη κατηγορία. Και εδώ ξεκαθάρισε η Ένωση Αρχαίας Αριστείας και η Καπαδοκία. Έτσι. Το δημότυχο ξεκίνησε κάπως δυνατά, φαινόταν ότι έχει την πιο πλήρες ομάδα.
και στενές ανέβηκαν σταδιακά. Για μένα παίζουν αυτή τη στιγμή το πιο σταθερό ποδόσφαιρο και θα κρυθούν όλα στα μπαράζ ανάμεσα στις δύο ομάδες του Βορρά με τις δύο ομάδες του Νότου. Ο Ρέστης είναι μια ομάδα που έκανε πλήρη ανανέωση. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι περσινοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα. Μόνο ο τερματοφύλακας έχει μείνει ο Τέμπερης. Στις Καστανές βρίσκονται 8 παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ορέστη. Και στον Νεοχώρη. Την περασμένη σεζόν ή γενικά παλαιότερα. Και γενικά, γενικά. Και στον Νεοχώρη. Στον Νεοχώρη άλλοι 5. Άλλοι 5. Που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ορέστη. Γι' αυτό και οι δύο ομάδες πάνε και τόσο καλά, έτσι. Είναι έμπειροι όλοι οι παίκτες. Έχουν βοηθηθεί από έμπειρους ποδοσφαιριστές. Το Νεοχώρη 10 χρόνια τώρα είναι μια σταθερά καλή ομάδα. Βρίσκεται πάντα λίγο πάνω από τη μέση. Φέτος με αυτή τη βοήθεια την προσθήκη κάποιων έμπειρων παικτών έκανε το ξεπέταγμα στην τετράδα. Και ο πρόεδρος από ό,τι μας είπε θα είναι και καλό το πρωτάθλημα. Θα τους αρέσει περισσότερο ένα όμιλο στη. Η αλήθεια είναι, πρόεδρε, στον ένα όμιλο η ομάδα δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ. Ναι. Πρώτη φορά θα είναι του χρόνου. Θα δει τις αντοχές της. Πιστεύω θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του πρωτάθλημα. Μια πιθανή κατάκτηση κυπέλλου μπορεί να αλλάξει μια σελίδα της ομάδος. Εσύ να αλλάξει το αύριο. Το αύριο ως προς τα νέα παιδιά να δουν πιο σοβαρά το ποδόσφαιρο. Για τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στην ομάδα και έχουν κάποια ηλικία και είναι στη δύση της καριέρας τους, όπως είναι ο Κώστας, όπως είναι ο Θεμελής, όπως είναι ο Φίλης ο Μαλτούδης που παίζει στην ομάδα πάνω από 20 χρόνια, θα είναι ένα μετάλλιο, ένας τίτλος το οποίο θα το έχουν συντροπιωθεί και τους για μια ζωή. Θα είναι ο πρώτος τίτλος, δηλαδή δεν έχει κάποια πρωταθλητισμό από Β ή από Γ κατηγορία. Την πρώτη χρονιά που είχε ανεβεί τον Νεοχώρη στην Α, είχε ανεβεί δεύτερο. Πρωτάθλημα δεν έχει πάρει, όχι. Θα είναι ο πρώτος τίτλος. Φίλε, θα θέλω. Δύσκολο να το πάρω αυτό το τίτλο τώρα. Καλά, εντάξει. Ναι. Διότι αγωνίζεστε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Όλα γίνονται. Δύσκολο ήταν να αποκλείσει και το διδημότυχο. Ναι, σωστό. Τα κατάφερε. Σωστό. Εντάξει, δεν το λέω για να σε αποκλείσει. Όχι, καμία περίπτωση. Απλά λέω, εντάξει, τώρα έχω εγώ μια εικόνα λίγο. Τη δικιά σου ομάδα δεν την ξέρω η αλήθεια καθόλου. Αλλά επειδή ξέρω την άλλη ομάδα του τελικού. Δεν ξέρω καλά, το είπα και στον. Γι' αυτό είναι ο προπονητής, για να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Τον είπα κάποια πράγματα, του λέω και τι πώς, κάναμε κατασκοπία. Τη νέα κατογραφία. Αλλά είναι δύσκολο, είναι καλή ομάδα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία. Αν είμαστε έτοιμοι εμείς να περάσουμε να δούμε τις κάρτες της Volley League, μια νίκη για τον Εθνικό, 3-0. Και μια φυσιολογική ήττα. Και μια ήττα της Ορεστιάδος στο τεκλεισμένο των θυρών με Ελίνα Μερκούρια από τον Ολυμπιακό, ανώτερος ο Ολυμπιακός. Θα περάσουμε να δούμε τις κάρτες και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Παμβοχαϊκός, Παναθηναϊκός 2-3, Εθνικός Μεντ 3-0, Λαμία Φίνικα Σύρου 3-2, Άρης και Φυσιά 3-2, Ολυμπιακός Ορεστιάδα 3-0, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-3, ο ΠΑΟΚ πέταξε έναν πόντο 1-3. Ένα σετ. Όχι, οπότε ένα σετ. Και πριν πει λίγο τη βαθμολογία, θα πω ότι. Να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Αυτό που την έκανε είναι παοκτσής και το λέω. Βάλε τον πάγο από πάνω. Όχι, όχι, λέει. Λέω τα ίδια σετ έχουν τα ίδια αυτά. Δηλαδή τόσο. Ολυμπιακό και πάω με 47 βαθμού. Εγώ επίτηδε όμω τον είπα γιατί λέω θα έχω ένα Ολυμπιακάκι άλλο το βράδυ στην εκπομπή και θέλω να το βάλει επίτηδε τον πάγο από πάνω. Όχι, λέει, είμαστε αντικειμενικοί. Ολυμπιακό και πάω 47 βαθμού. Λοιπόν, και Φυσιά 35, Φίνικα Σύρου 34 μαζί με τον Εθνικό. Παναθηναϊκός 32, Παμβοχαϊκός 23, Ορεστιάδα 21, Άρης 18, Μεντ 13, Λαμία 11 και ΑΕΚ 9 βαθμία. Και να ρωτήσουν μια θυμούμενη το πολύ. Επόμενη ακόμα, να πούμε την αγωνιστική. Παναθηναϊκός Άρης και φυσικά Ολυμπιακός, Ορεστιάδα Εθνικός, Μεντ ΠΑΟΚ, Φίνικα Σύρου Παμβοχαϊκός και Λαμία ΑΕΚ. Ένα εκεί θα χάσει κάποιος τώρα. Λοιπόν, Σάββα, να σταθούμε λίγο στην Volley League. Ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι της Ορεστιάδος κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήρε τα σετ με 25-14, 25-20 και 25-16. Ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Ολυμπιακός. Η πόντια του Ολυμπιακού πρόθεταν από 2 άσους, 50 επιθέσεις και 6 μπλοκ. Η Ορεστιάδα με 0 άσους, 31 επιθέσεις και 6 μπλοκ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι του Εθνικού, ο οποίος κέρδισε, όπως είπαμε πριν από λίγο, με 3-0, τα σετ 25-20, 25-22 και 25-20. Με όπλο τα σερβίς και τα μπλοκ, κέρδισε ο Εθνικός στην Μεντ, που παρουσιάστηκε πολύ ψύχραμος ο Εθνικός στο παιχνίδι αυτό. Ελάχιστα λάθη και έχει τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη την διάρκεια. Οι πόντοι του Εθνικού, ήρθαν από 8 άσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ. Και οι πόντοι της Μεντ από 2 άσους, 32 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη του αντιπάλου.
αντιπάλου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Εθνικό, με το Challenge Cup, έχουμε μια ιστορική αναμέτρηση αύριο στις 10.30 ώρα Ελλάδος. Ο Εθνικός αγωνίζεται στην Λισαβόνα, κόντρα στην Μπενφίκα. Ο αγώνας διεξάγεται αύριο, ώρα Ελλάδος, 10.30. Υπάρχει δυνατότητα να δούμε το παιχνίδι μέσω ίντερνετ από το www.laola1.tv. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι διαδικτυακά, μπορεί από το site αυτό, www.laola1.tv. Να σταθούμε λίγο στην πορεία του Εθνικού, όπου ο Εθνικός στον υποκριματικό γύρο, στην πρώτη φάση, απέκλεισε την ελβετική Σόνενβερτ, ιτήθηκε 3-1 εκτός έδρας και νίκησε 3-0 μέσα στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Στην επόμενη φάση των 32 πήγε στην Εστονία, αγωνίστηκε κόντρα στην Σέλβερ Ταλίν, κέρδισε με 3-0, ίδιο σκορ και στο επαναληπτικό παιχνίδι στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Στην φάση των 16 αντιμετώπισε την τσέχικη Φάτρα Ζλίν, στον πρώτο αγώνα κέρδισε 3-0 ο Εθνικός, ίδιο αποτέλεσμα ξανά και στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Εάν ο Εθνικός περάσει την Μπενφίκα, θα αντιμετωπίσει σε διπλούς ημιτελικούς την Ιταλική Ραβένα του πρώην παίχτη της Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ιστορική αναμέτρηση αύριο. Ναι. Ευχόμαστε σίγουρα καλή επιτυχία καλή στην επιτυχία. Ομάδα του Εθνικού. Να έρθει και ένα ευρωπαϊκό, δεν θα είναι άσχημα. Ερχόμαστε να ρωτήσω κάτι τον Δημήτρη, εντάξει, το θέμα στο νεοχώριδο. Να ρωτήσω, επειδή τώρα εσύ είσαι και δημοτικό σύμβουλο στον Ορέστη, ασχολείσαι γενικότερα με τον αθλητισμό, τι κάνουν καλά στον Ορέστη και στον εθνικό εδώ στο βόλεϊ? Βέβαια είναι άλλα αθλήματα, αλλά τι κάνουν καλά αυτοί και είναι αλφα-εθνικοί εκεί χρόνια κτλ. Τι κάνουν καλά και δεν το κάνουμε στο ποδόσφαιρο? Ο αθλητικό όμιλο ανέβηκε φέτος στην Α1 μετά από πολλά χρόνια. Ναι, εντάξει, γνωστό. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Δελικώστα, που δούλεψε, αν δεν κάνω λάθος, και στην έχει 2-3 αθλητές οι οποίοι είναι από την Οριστιάδα και με μια καλή προσθήκη ξένων παικτών έχει γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, στο βόλιο είναι πιο εύκολο να κάνει το πράγμα. Είναι πιο εύκολο, είναι 6 παίκτες ουσιαστικά. Είναι πιο εύκολο τα πράγματα. Είναι 6 παίκτες, αν έχεις έναν καλό πασαδόρο, έναν καλό κεντρικό και έναν καλό διαγώνιο και έναν καλό υποδοχή. Έτσι, 4-6 να έχεις καλά. Εντάξει, κάτι κάνουν καλά όμως γενικότερα και εδώ στον Εθνικό και στην Οριστιάδα. Κάτι κάνουν καλά με τα χρήματα, είναι πιο οργανωμένοι, πιο συστηματικοί. Κάτι κάνουν καλά. Που οδηγείται στο σπουδόσφαιρο αυτό. Ο αθλητικό όμιλο Οριστιάδα έχει προβλήματα οικονομικά γιατί κάποιε προσφυγέ από προηγούμενες χρονιές που ήταν η ομάδα από το παρελθόν, που έπρεπε να τις πληρώσουν και βγήκαν εκτός προϋπολογισμού. Ο Εθνικός είχε έναν πολύ καλό χορηγό που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το Χρυσό. Ναι, έχει. Έπαιρνε τα προηγούμενα καλά από εκεί. Φέτος που, από ό,τι ξέρω, δεν είναι, ζορίζεται λίγο στο οικονομικό κομμάτι. Ναι, έχει ένα θέμα στο οικονομικό. Αλλά ο κύριος Μουστακίδης δουλεύει πάρα πολύ καλά και έχει βγάλει και Έλληνες καλούς παίκτες. Θέλω να πω ένα παραδειγματιστούμε, ξέρεις, σου λέω τώρα. Τώρα εσύ ασχολιώσουν με το παράγοντα. Ήσουν και πιθανόν να είσαι και αργότερα. Ο Ρεστιάδος, σε διακόπτω. Ναι, αυτό θέλω να πει. Αυτό που κάναμε όσο ήμασταν εμείς δημοτικοί αρχή, τώρα είμαστε αντιπολίτευση, αλλά και ο Δήμαρχος ο κ. Μαυρίδης που έχει εκλεγεί, στο τομέα του αθλητισμού δείχνουν ευαισθησία. Φέτος πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη να μοιράσουμε 65.000 ευρώ στα αθλητικά σωματεία. Εντάξει, για τον ναό Ορεστιάδα δεν είναι πολλά λεφτά. Για τον ναό, στον ναό θα πάνε τα 25, από τα 65, είναι όμως μια μεγάλη οικονομική ένωση. Που δεν το κάνουν άλλοι. Πάντα το κάνουν. Αυτό θέλω να προσπαθήσουν να το κάνουν και αυτοί, γιατί έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι γνωστό. Και επί δικιά σας δημαρχίας. Δηλαδή θυμάμαι ότι πάντα η Ορεστιάδα. Όπω θυμάμαι, ο Δήμαρχος στην Ορεστιάδα, στον αθλητισμό, τα τελευταία 12-13 χρόνια δίνει πάντα χρήματα στα αθλητικά σωματεία. Δίνουν ζωή. Φέτος θα δώσουν και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης όμως. Ναι, αποφάσισαν να δώσουν. Αυτό είναι καλό. Πριν περάσουμε στις κάρτες της Αλφα Ευρού και Νότιο Όμιλο και Βόρειο, μια ερώτηση στον κύριο Κυριαλάνη. Τι σημαίνει για έναν προπονητή να κερδίζει έναν τίτλο? Ό,τι καλύτερο. Ανεβαίνει το κασέντο. Και αναφερόμαστε στο δικαίωση. Στο ατομικό κομμάτι και όχι στο ομαδικό. Είμαι στο αρχικό στάδιο της προπονητικής μου. Πρώτη χρονιά είναι Euro. Πρώτη χρονιά δεν είναι πρώτη χρονιά, όχι. Είναι... Πέρσι ήμασταν με τον Κώστα, πριν δύο χρόνια ήμουν στη Στέρνα. Ουσιαστικά είναι η πρώτη χρονιά που ασχολούμαι καλά-καλά με την προπονητική. Για να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Είναι ότι καλύτερο μου τύχει φέτος. Έρχεται όμως ευχάριστα. Αλλά είναι. Πήρες πτυχίο. Πτυχίο, όχι, δεν πήρα. Πτυχίο δεν είναι. Τον κάνεις ερώτηση κρίσεως, τι τον κάνεις? Γιατί έχουμε ένα πτυχίο, έχουμε να πάρει. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Έτσι, πρέπει.
Ωραία, λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε να δούμε τις κάρτες από την Α Εύρου στον Νότιο Όμιλο. Είχαμε τα αποτελέσματα. Άλεξ Ποντιακός 3-2, Άβαντας Φέρες 3-0, Καπαδοκία Παλός 5-2, Ένωση Ιπποκράτης 1-0, Σάος Λυκόφη 3-5. Δεν έπαιξε ο Ζωνολίδης, γι' αυτό έχασε ο Ιπποκράτης. Νίκο, είμαι σίγουρος. Ναι, βαθμολογία. Ένωση με 36, Καπαδοκία με 35, δύο πρώτοι φαίνεται ξεχωρίζαν. Ποντιακός 28, Άλεξ 22, Λυκόφη 21. Άβαντας 19, Ιπποκράτης 18, Απαλός 12, Φέρες 6 και Σάος 5 βαθμοί. Και επόμενη αγωνιστική, Φέρες Σάος, Άβαντας Ένωση, Λυκόφη Καπαδοκία, Ιπποκράτης Άλεξ και Ποντιακός Απαλός. Τετάρτη θα γίνει αυτή η αγωνιστική, 12 η ώρα Φέρες Σάος και οι άλλοι τρεις. Ναι. Ωραία, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και τις κάρτες από τον Βόρειο Όμιλο της Α κατηγορίας Εύρου. Τον Όμιλο των Φιλοξενουμένων, έτσι. Ναι. Είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Καστανιές 7-0, Ρίζια Νεοχώρη 2-1, Κιανές Βεστάδες Κυπρίνος 1-0, Ορέστης Ασπρονέρη 4-0, Ρεπό είχε το Δημότυχο. Και εδώ βαθμολογία, Καστανιές 33, Δημότυχο 31, Ορέστης 26, Νεοχώρη 26, Ρίζια 17, Κιανίας Βεστάδες 14, Κυπρίνος 11, Μεταξάδες 9 και Ασπρονέρη 1 βαθμό. Και εδώ αυτές οι δύο ομάδες έχουν ξεχωρίσει, φαίνεται. Νεοχώρη, Καστανιές, Μεταξάδες, Δημότυχο, Ορέστης, Κιανίας Βεστάδες, Ασπρονέρη, Ρίζια, Ρεπό, Κυπρίνος, η επόμενη αγωνιστική. Και εδώ φαίνεται οι δύο ομάδες που ξεχωρίσαν, Δημότυχο και Καστανιές και Δημότυχο τώρα, πώς είναι. Ναι, ναι. Άρα η τετράδα των play-off είναι μάλλον. Φαίνεται και ξεκάθαρα πλέον. Έχει πέντε αγωνιστικές μήνες ακόμα. Πώς μήνες, όχι. Τρεις αγωνιστικές. Είστε σίγουρα στην τετράδα. Όπως προείπα, το πρωτάθλημα φέτος είναι δύσκολο. Όλες οι ομάδες είναι. Όλες δεν είναι τώρα όλες οι ομάδες. Βλέπουμε τώρα εκεί τις βαθμολογία για μένα. Τα Σπρονέρι τώρα με ένα βαθμό δεν είναι. Στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι οι επιθέσεις είναι διαφορετικές. Παίζουν, φαίνεται. Δεν είναι όμως τόσο ανταγωνιστικά. Αυτό λέμε. Καλά κάνουν και αυτό. Μία παύση τώρα, μία παύση για να περάσουμε στις διαφημίσεις. Για τους τηλεθεατές μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54660. Γράφετε 10 ΔΕΛΤΑ ΕΕ και ενώ το μήνυμά σας. Περνάμε σε break σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, θα έρθει. Και πάλι κοντά σας, τρίτο ημερό της εκπομπής. Να περάσουμε με το ρεπορτάζ από τον αγώνα της Καπαδοκίας με την Ένωση για το Κύπελλο. Τελικό σκορ 0-3. Μεγάλη νίκη στο Μαρίνος Δαστερίδης επί της Καπαδοκίας με σκορ 0-3 πέτυχε η Ένωση Ανθίας Αριστείου στον τελικό του πρώτου ομίλου του Κυπέλλου Εύρου και θα αντιμετωπίσει τον Νεοχώρη που επικράτησε με 2-1 του Ορέστη στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εύρου με τις δύο ομάδες να είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους φιναλίστ του θεσμού. Ο Δημήτρης Αποστολίδης και ο Κώστας Αλεξόπουλος παρέταξαν την Καπαδοκία με τους Σπυριάδη, Βάρναλη, Καλέτσιο, Απότα, Λιούρτα, Ζικουρίδη, Ζάκα, Παπά, Δεδελούδη, Πιλούδη, Κουτσούκη, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Γιωργατζόπουλος, Κατσέλης, Τόκας και ο Κώστας Βουρδόγλου παρέταξε την Ένωση με τους Κότσιου, Δωρουγκηδένη, Φραγκουλίδη, Σίσκο, Κωνσταντάκη, Μωραΐτη, Μαλτέζο, Τερζή Βασίλη, Καπανίκα, Παναγιωτόπουλο, Κυριζάκη, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Δουμπουλάκης, Νότας, Τερζή, Σωτήρης. 15ο λεπτό, πέναλτι ο Κυριζάκης για τους φιλοξενούμενους, ξεγελάει το Σπυριάδη 0-1 μπροστά η Ένωση με το σκόρε να το πανηγυρίζει έξαλλα στο βρεγμένο τερέν. Ο Καπανίκας ξεφεύγει από το στόπερ, το ΑΟΚ άψογο πλασέ νικάει το Σπυριάδη 0-2 η Ένωση το 24. 30ο λεπτό, σουτ Κυριζάκη για την Ένωση, αποκρούει ο Σπυριάδης. 35ο λεπτό, φράουλ Φραγκουλίδη για την Ένωση Αθίας Αριστείου, καταλήγει out. Η Καπαδόκια στην επίθεση στο 42, ο Κουτσούκης δεν πιάνει το σουτ, καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. 45ο λεπτό, φάουλ Γιουργαζόπουλου για την Καπαδοκία, ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι του Κότσιου. 100 περίπου φύλαθλοι στο γήπεδο Μαρίνος Δαστερίδης για τον τελικό κυπέλου του πρώτου ομίλου στον Εύρο ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Καπαδοκών και την Ένωση Αθίας Αριστείου κάτω από συνεχή βροχή. Διαιτές ήταν οι κύριοι Σκίνδρης Δαλαμπούρας Κωνσταντάκης. 50ο λεπτό κεφαλιά του Ζάκα για τον ΑΟΚ στην αγκαλιά του Κότσιου. 53ο λεπτό σουτ Βασίλη Τερζίδη δεν ανησυχεί ο Σπυριάδης. Φάουλ Πιλούδη στο 62 για την Καπαδοκία αποκρούει ο Κότσιου. 70ο λεπτό Μαλτέζο στην επίθεση, το τελείωμά του δεν είναι καλό σε κόρνερ Σπυριάδης. 73ο λεπτό μακρινό σουτ του Δημήτρη Καλέτσου για την Καπαδοκία καταλήγει out. Σουτ Δουρουγιδένη δυνατό αποκρούει ο Σπυριάδης και ο επερχόμενος Κυριζάκης άψογο πλασέ στη γωνία 0-3 η Ένωση το 76. 78ο λεπτό σουτ Γιουργατζόπουλου αποκρούει ο Κότσιου. Στο 80 αποβάλλει το Γιουργατζόπουλος για κτύπημα εκτός φάσης. 92ο λεπτό πλασέ του Νότα για την Ένωση Αθίας Αριστείου στο δεξί δοκάρι του Σπυριάδη. 93ο λεπτό σουτ Παπά για την Καπαδοκία σε κόρνερ Κότσιου. Τελικό αποτέλεσμα Καπαδοκία Ένωση Ανθίας Αριστείου 0-3. Να δώσω χαρακτήρα στους ποδοσφαιριστές μου.
Για την προσπάθεια που κάνεις, χαρακτήρα στην ομάδα της Άνθειας για την πρόκληση που στο τελικό και τους εύχομαι ολόψυχα να πάρει και το κύπελο. Το σχόλιο ήταν ένα παιχνίδι ημιτελικό κυπέλο, κρίνεται στις λεπτομέρειες. Είναι ένα παιχνίδι, δεν έχει γυρισμό, άμα χάνεις, χάνεις. Χάσαμε εμείς, τελειώσαμε. Μπήκαμε στο πρώτο τέταρτο πάρα πολύ καλά, όπως είπαμε, μέχρι τη στιγμή που δόθηκε το πέναλτι. Από εκεί και πέρα χάσαμε αδικαιολόγητα την αυτοσυγκέντρωσή μας, χάσαμε την πειθαρχία, χάσαμε τη συνοχή μας, τα χάσαμε όλα. Δεν δικαιολογείται αυτό. Είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και πρέπει να είμαστε μαθημένοι να παίζουμε και στα δύσκολα. Έδωσε ένα πέναλτι διαιτητής, μείναμε 0-1 πίσω στο σκορ. Θα ξαναπώ ότι δεν δικαιολογείται η συμπεριφορά μας. Χάσαμε 5 βασικά πράγματα. Δεν είχαμε την ψυχραιμία να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε, θα τα συζητήσουμε στα αποδυτήρια και προχωράμε. Δεν χάθηκε τίποτα. Έχουμε το στόχο του πρωταθλήματος και συνεχίζουμε. Εκ των υστέρων, τι να σας πω, ήταν λάθος ή όχι. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν χάθηκε αν είχαμε στα δύο στο περιοχή. Αν παρατηρήσει το πρώτο τέταρτο, ήμασταν συνέχεια πρώτης μονομαχίας, πήραμε το κέντρο και ήμασταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δώσαμε αδικαιολόγητα χώρο στον αντίπαλο και πηγαίναμε πίσω από την μπάλα χωρίς να μας πιέσει ο αντίπαλος. Φάγαμε δύο γκολ στην ουσία μόνοι μας. Εντάξει, τώρα μπορεί να ήταν και λάθος, δεν μπορεί να είμαι και απόλυτα βέβαιος. Θα το δούμε με καθαρό μυαλό τώρα, ό,τι και να πούμε, σίγουρα δεν είναι σωστό. Το γήπεδο δεν ήταν κατάλληλο για να παίξει ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε με όσο περισσότερη ψυχή και όσο περισσότερο πάθος είχαμε για να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω όσοι φίλαθλοι ήταν εδώ πέρα εσκεμμένα και εμείς ήθελανε να το δουν το παιχνίδι και να διασκεδάσουν και να δουν καλό ποδόσφαιρο, αλλά τελικά δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Και ήρθε μια νίκη που όλη τη βδομάδα και όλο το μήνα προσπαθούσαμε να πούμε ότι αυτό το θέλαμε. Δηλαδή θέλαμε να πάμε στο τελικό, γιατί η ομάδα δεν έχει πάει ποτέ και θα ήταν μεγάλη τιμή για όλους τους παίχτες να παρευρεθούν σε μια τέτοια εκδήλωση. Κατά τη γνώμη μου, επειδή και πέρυσι έπαιξα στο τελικό και πήραμε το τελικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, όλοι οι παίχτες είναι ίδιοι. Δεν έχει να κάνει ούτε με την εμπειρία του καθενός, ούτε με το πόσο είναι καλά προπονημένος, ούτε τίποτα. Όποιος το θέλει πιο πολύ, πιστεύω αυτός θα το πάρει. Λοιπόν, όποιος το θέλει πιο πολύ, αυτός θα το πάρει. Εγώ είπα ότι επειδή έχετε και εμπειρία ομάδα, έχετε και μερικούς καλούς παίκτες νεαρούς, όποιος το θέλει πιο πολύ, είπε ο επιθετικός της Ένωσης. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα άμα βγάλουμε τους προπονητές, γιατί εδώ την Παρασκευή λέγαμε, κρίναμε το παιχνίδι Chelsea Tottenham, τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Έχει ένα μικρό προβάδισμα η Ένωση, του λέω από τώρα. Αγωνιστικά μιλάω τώρα, ας τον τελικό. Έτσι λέγαμε και τα προγνωστικά που δίναμε, έχει ένα μικρό προβάδισμα η Chelsea. Εκεί η Chelsea το είχε λόγω Μουρίνιου κυρίως δηλαδή. Εντάξει, τώρα εδώ οι προπονητές είναι κάτι άλλο. Έχει ένα μικρό προβάδισμα η Ένωση. Εγώ τώρα επηρεασμένο και λίγο από την προηγούμενη εκπομπή τη Παρασκευή. Προγνωστικά δηλαδή. Είναι και λίγο το μυαλό σου στην εκπομπή τη Παρασκευή. Ναι, ναι. Εγώ θα επιμείνω ότι σε ένα κύπελο είναι όλα 50-50, φίλε. Δεν... Όχι. Ίσως, ναι, δεν είναι όλα 50-50 η Σάββατο. Πώς είναι 50. Έπαιξε τελικό κυπέλο, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Απόλλωνας Νέα Σμύρνη. Παράδειγμα, έχει πάει ο Απόλλωνας Νέα Σμύρνη. Καλά, τώρα δεν είπαμε για τέτοιες διαφορές. Τόσο λέω. Εντάξει, δεν είναι τέτοια διαφορά, αλλά δεν είναι 50-50 σε όλα σε ένα τελικό. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω έχει ένα μικρό προβάδισμα. Έχει 51%. Έχει 51-49, εντάξει, δεν είναι 60-40 ή 70-30. Έχει μικρό προβάδισμα. Αυτό είναι και καλό. Αν μου επιτρέπεστε, έχει το άγχος του φαβόρι. Μπορεί να έχει. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Αν δεν καταφέρω να σου αποφορτήσω προπονητής τώρα στην προηγούμενη περίοδο, σωστό αυτό που λες. Ωραία, εμείς να διαβάσουμε κάποια μηνύματα τα οποία έχουν έρθει στην απόψινη εκπομπή. Ο 72-11 γράφει: Ο Πάρης μαζί με τον Τσομπανούδη των Μεταξάδων είναι καλύτεροι στον Εύρο. Πάρης και αυτό. Τα εύσημα πάρει. Άσε να το κρίνουν οι άλλοι. Ας μας κρίνουν οι άλλοι. Ωραία, λοιπόν, ο 49-47 γράφει: Μην είστε τόσο απόλυτοι, δεν είναι όλα ρόδινα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι σίγουρο. Ποιο είπε σε κάτι. Και άμα βάλουμε για το Super League, το αντίθετο. Τι είπαμε, τότε είμαστε πολιτικοί, ότι είναι ρόδινο στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πάνω σε ποια κουβέντα το είπε. Έτσι, αλλά... Δεν ξέρω αν ήθελε να γράψει κάτι άλλο, γιατί το μήνυμα κόβεται στη λέξη ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Μπορεί να ήθελε να το συνεχίσει. Τίποτα δεν είναι ρόδινο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ο 12.06 γράφει: Σάβα, τα παρατεταμένα μεσαία δάχτυλα του Γκαϊντατζή, εσένα έδειχναν λαμόγιο. Λοιπόν, το αν είμαι ή όχι, το ξέρουν όλοι. Μήπως είναι αυτός ο λαμόγιο, γιατί
παρατεταμένα δεν είδα. Έδειξε έτσι τα χέρια του και μετά τα σήκωσε. Τώρα, αν η κάμερα ήταν πιο κοντά και βλέπαμε τι ακριβώς έκανε, θα λέγαμε ακριβώς τώρα. Αλλά από 100 μέτρα μακριά την κάμερα και τέτοια εικόνα, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι έδειξε αυτά που γράφουν στην ανακοίνωση. Δεν έδειξε τέτοιο. Κάθε φίλαθρο μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Ναι, είναι καλά. Φίλησικα μήνυμα που στέλνει ο ίδιο, ό,τι θέλει μπορεί να γράφει. Και ο ίδιο πάλι έστειλε σε πώ μεταφράζει την κίνηση του Γκαϊτατζή, τι εννοούσε άραγε. Δεν έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα. Με βάση τα πλάνα που έχουμε, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε απόλυτα. Εντάξει, και σίγουρα δεν χρειάζονται τέτοιες προκλήσεις, έτσι. Δεν χρειάζονται. Από κανέναν. Από κανέναν. Αλλά όλες τις ενέργειες που υποκινούν οι διαιτητές τις κατακρίνουμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά και οι προκλήσεις καμιά φορά είναι χειρότερες από το. Αφήνουμε τα μηνύματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης ο Μπακριτζής από Κομωτινή. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ναι, καλησπέρα. Τι έχουμε, Δημήτρη, εντάξει, όλα καλά. Ναι, ξαναρχίζει το πρωτάθλημα τη Super League. Τώρα πόσο καλά θα φανεί στο γήπεδο. Χωρίς Super League, χωρίς Ευρώπη πρέπει να μείνουμε για να βάλουμε μυαλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι χωρίς Super League. Και αν βάλουμε μυαλό. Με ακόμα και με αποκλεισμό από ευρωπαϊκές οργανώσεις. Μείνουν 4-5 χρόνια από στην Αγγλία και θα σου πω αν βάλουν μυαλό μετά ή όχι. Ομόφωνα λοιπόν αποφασίστηκε να ζητηθεί η επανέναρξη του πρωταθλήματος του Super League το τριήμερο 7, 8 και 9 Μαρτίου. Το επόμενο δηλαδή. Το είπαμε ναι, από μια εβδομάδα. Δεν είναι σίγουρο. Καθώς να ζητηθεί από την ΕΠΑ και την ΟΒΑ σε περίπτωση συνέχιση του πρωταθλήματος η διεξαγωγή της 26ης αυτή που δεν έγινε να πάει εμβόλυμη 18 και 19 Μαρτίου. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου ο Παθρακικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Κυριακή στις 3 η ώρα. Απαγορεύονται οι οργανωμένες λέει μετακινήσεις. Τώρα πως αυτό και τι καλά. Θα φανεί. Είναι και τι θα πει και η κυβέρνηση, έτσι. Δεν είναι. Αυτό είναι η απόφαση του ΔΣ τη Super League. Ότι. Είναι και τι θα πει η κυβέρνηση. Επειδή αποφάσισε το Super League δεν σημαίνει ότι θα παίξουν. Ναι, εντάξει. Η κυβέρνηση μπορεί να πει συνεχίζεται. Δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα που παίρνετε. Ναι, ναι, ναι. Θα χαθεί να βγουν τι φαγίδε και. Το θέλω. Πάμε Δημήτρη να δούμε στο πρωτάθλημα. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Δεν είχαμε και εκπλήξεις φυσιολογικά έτσι. Λοιπόν, 21η αγωνιστική στην Α1 τη Ευστράκη. Τα παιχνίδια που είχαμε. Κόσμιο όστησε ένα-ένα με αρκετά παράπονα από τι δύο ομάδε. Για τη διαιτησία του κ. Χωσκούβου. Δεν ξέρω στο βίντεο αν. Βρήκατε κάτι, δεν έτυχε να είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Διότι κανονικά ήταν ο κ. Κουμπαράκης, ήταν άρρωστος και σφύριξε ο κ. Κουστούλου. Οι δύο μας ενδιαφέρονταν ποιοι θα πούν στην Εξάδα. Μίσκος Άγιο Θεόδωρο 0-3, Αίγυρος Νέος Ιδροχώρη 1-0, Σελαγανή Φιλία 0-2, Ιάσμος Προσκυνητές 0-3, Νεφαγόνος, η Ελπίδα Σαπώνιο Χερακό. Σε 21 αγώνες, μια αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, οι Προσκυνητές 47, η Φιλία δεύτερη 42, Άγιο Θεόδωρο 33, Ελπίδα Σαπών 32, Κόσμο 30. Σώστης 29, η προνομίκη 6 που θα πάνε στα play-off. Από εκεί κάτω Αίγυρος 28, παίζουν μεταξύ τους το Σάββατο Σώστης Αίγυρος. Ξυλαγανή 21, Νέος Ιδροχώρη 16, Μίσκος 14. Το επόμενο Σάββατο, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, το πρόγραμμα Προσκυνητές Κόσμιο, Ελπίδας Απών Μίσκος, Σώστης Αίγυρος, όπως είπαμε το τέρμι της τελευταίας αγωνιστικής, και από τις δύο ομάδες θα μπορέσει να μπει στην Εξάδα, Άγιοι Θεόδωροι Ξυλαγανή και Νέος Ιδροχώρη Φιλία. Να σε ρωτήσω Δημήτρη κάτι, γιατί να γίνουν play-out, αφού μια ομάδα ήταν να πέσει, δύο αφού 11 συμμετέχουν, μία πέφτει ο Ιασμός. Τι λόγος να γίνουν τα play-out. Για να γίνουν αγώνες τώρα. Για να πληρώνουν ομάδες διαιτησίες. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Θα έχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έλα τώρα. Ναι, όμως από τώρα πρέπει να είναι αρχές Μαρτίου. Μέχρι το Σεπτεμβρίου τι θα γίνει. Φυσικά, γεμίζουν το χρόνο. Έχουν δίκιο οι ομάδες. Γεμίζουν το χρόνο. Άμα του σταματήσουν το πρωτάθλημα. Και γιατί θα πάρουν παιχνίδια. Τύπου ειδικά που θέλουν να ανεβούν κατηγορία. Λοιπόν, να πάμε στη 18η αγωνιστική τη Α2 κατηγορία. Έχουμε ακόμα 4 αγωνιστικές για την κανονική διάρκεια. Γρατινή Καλίστη 5-1 στο σκορ τη ημέρα. Τρίμη Παγούρια 3-0. Αλανότοπο Ηρακλής Απόλλων 1-3. Φανάρι Πόντος Κομωτινής 2-1. Λύκειο Αρίσβη 3-0. Νεφαγόνος έφυγε Αρίσβη. Όπως έφυγε και Αμαξάδης, Αγιοχώρη Αμαξάδης 3-0. Νεφαγόνος. Εδώ συνεχίζουν με 10 ομάδες η Α2. Να δούμε την βαθμολογία όπως έχει στις 18 αγώνες. Στην κορυφή πάντα η ομάδα του Ηρακλής Απόλλων 41. Λύκειο 36. Στρίμη 34. Καλίστη 31. Αλανάδοπος 27, Φανάρι 23, Πόντος Κομωτινής 23, Παγούρια 22, Γρατινή 22, Αγιοχώρη 21, Αρέσβη και Αμαξάδες έχουν αποχωρήσει όπως είπαμε από το πρωτάθλημα. Να πούμε πως μεσοβδόμαδα τη Τετάρτη έχει αγωνιστική, να δούμε λοιπόν τη 19η αγωνιστική.
όπως έχει στο αποτέλεσμα της ΕΠΣ Θράκης, την Τετάρτη στις 3 και 4, το Καλή στη Λύκειο, Δρατινή Αγιοχώρη, Παγούργια Ερακλής Αφών, Πόντος Τρίμη, Αρίσβη Αλανότοπος 0-3 ανεφαγόνος, Αμαξάτης Φανάρι 0-3 ανεφαγόνος. Να πάμε και στη β' κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης, όπου εδώ έχουμε τη 16η αγωνιστική. Εδώ απομένουν ακόμα 6 αγωνιστικές για να τελειώσει η κανονική διάρκεια. Δοκός Τριλόριο 1-5, Μικρό Πιστόπολη Άνθος 5-0, Αλοφάριο Ήφαιστος 2-1, Ήφαιστος ΑΕΚ 2-1, Κοπτερό Κροβίλη 2-1, Μέγα Πιστό Ελπίδες Κομωτινής 4-3, Ασώματι Φιλιέρα 5-0. Ρεπό έχει η ομάδα των Αρχοντικών στην βαθμολογία και σε 16 αγώνες η Ένωση Ασωμάτων 43, το Κοπτερό 38, το Θρυλόριο 35, το Λοφάριο 32, το Κος 26, η ΙΑΚ 25, 21 βαθμό έχει ο Μίστακα, οι Φαντές 20, ο Ήφαιστος πιο κάτω 20, ο Πολιάδος 17, Αρχοντικά 16, οι Ελπίδες 11, η Φιλίρα 8, η Κροβίλη 5, το Μέγα Πιστό 0 βαθμούς. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που είναι την επόμενη Κυριακή. Τώρα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει πάνω στο παιχνίδι Ολυμπιακός Πατραϊκός, άμα θα έχουμε κάποια αναβολή, θα δούμε. Μήπως γίνουν πρωί τα παιχνίδια. Θρυλόριο Αρχοντικά, Πολύνιαθος Δοκός, ΑΕΚ Μίστακας, Κροβίλη Λοφάριο, Ελπίδες Κομωτινής Ήφαιστος, Ασώματι Κοπτερό, Φιλίρα Μέγα Πιστό, που έχει η ομάδα των Υφαντών. Να πούμε πως μεσοβδόμαδα, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε τα ημιτελικά επαναληπτική. Σάπες Κόσμιο 2-3, Αίγυρος Προσκυνητές 0-2, έτσι στο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου η ώρα 6 στο ενωσιακό γήπεδο της ΕΠΣ Θράκης, θα έχουμε Κόσμιο, δόξα προσκυνητών. Μάλιστα. Καλώς Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να δούμε τις κάρτες της Β' Εύρου για τον Νότιο Όμιλο. Μαΐστρος Αγνάντια 3-0 ανεφαγόνος, Δωρίσκος Νίψα 2-9, Αραράτ ΑΕΚ Εύρου 3-2, Αρίστινο Μάκρη 1-1, Πέπλος Μοναστηράκη 0-1, Ρεπό Είχε Ιβρυσούλα. Βαθμολογία: πρώτη Μαΐστρος 36, Νίψα 31, Αρίστινο 20, Δωρίσκος 19, Μοναστηράκη 19, Αραράτ 18, Μάκρη 15, ΑΕΚ Εύρου 13, Πέπλος 10, Ιβρυσούλα 8 και Αγνάντια 7 βαθμοί. Την επόμενη αγωνιστική: Αγνάντια Νίψα, ΑΕΚ Εύρου Μαΐστρος, Βρυσούλα Δωρίσκος, Μάκρη Αραράτ, Αρίστινο Πέπλος και Ρεπό Είχε Μοναστηράκη. Περνάμε στον δεύτερο όμιλο, να πούμε τα αποτελέσματα. Παλιούρη Σοφικό 0-0, Πραγκή Κορνοφολιά 1-5, Θούριο Δόξα 1-0, Ελληνοχώρη Σάκιο 0-3, Κάρολος Δαδιά 0-3 ανεφαγόνος, Ρεπό Είχε Ισίδηρο. Και εδώ βαθμολογία: Θούριο 31, Εσάκιο 29, Κορνοφολιά 26, Δαδιά 21, Σοφικό 20 με το Παλιούρη επίσης 20 βαθμούς. Σιδηρό 13, Ελληνοχώρη 11, Δόξας 7, Πραγκή 3 και ο Κάρολος μείον 6. Επόμενη αγωνιστική: Πραγκή Παλιούρη, Σοφικό Σιδηρό, Κορνοφολιά Θούριο, Δόξας Δαδιά, Εσάκιο ο Κάρολος, Ερπό το Ελληνοχώρη. Να περάσουμε να δούμε και τον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας Εύρου. Αλεποχώρη Φυλάκιο 0-3 ανεφαγόνος, Σαγίνη Πύργος 3-0, Δόξα Ρεστιάδος Αμπελάκια 5-2, Στέρνα Πεντάλοφος 0-1, Ινόη Ορμένιο 3-0, Ρεπό Είχε Ιβίσα. Σαγίνη 31, Πεντάλοφος 26, Βίσα και Στέρνα από 23 βαθμούς, Ινόη 22, Φυλάκιο 15, Ορμένιο 14, Πύργος 10, Δόξα Ορεστιάδος 8, Αμπελάκια 6 και τα Αλεποχώρη μείον 6 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική δεν έχουμε. Επόμενη αγωνιστική, Σαγίνη Αλεποχώρη. Σαγίνη Αλεποχώρη, Φυλάκιο Βίσα, Πύργος Δόξα Ορεστιάδος, Αμπελάκια Ορμένιο, Πεντάλοφος Ινόη και Ρεπό Είχε Στέρνα. Για πες μας εσείς που το ζείτε αυτόν τον όμιλο, Σαγίνη ή Πεντάλοφος. Μάλλον αυτοί δηλαδή, δεν πιστεύω να έχουμε μια διαφορά ασφαλείας σε 7-8 βαθμούς. Ποιος είναι καλύτερος, Νίκηρο. Εγώ όπως βλέπω και οι δύο είναι Σάξι. Σάξι. Θα κρυθεί στο τέλος. Πώς φαίνεται ότι έχει ένα ελεύθερο προβάδισμα σε Σαγίνη. Και χάνει δύσκολο βαθμούς, ειδικά στην άντρα της. Κοίτα, με το ρεπό που έχει να κάνει, μπορεί να φτάσει στους δύο βαθμούς. Και να παιχτούν όλα σε ένα μάτσο. Γιατί έμεινε η Βίσα και η Στένα, έμειναν πίσω. Η Νόη ανέβηκε. Ναι, μεταξύ των δύο. Μια ερώτηση και στους δύο γενικά. Εφόσον η ομάδα πετύχει τους στόχους, είτε είναι η εύκολη παραμονή, είτε είναι το πλασάρισμα στην τετράδα, τι μπορούμε να σκεφτούμε για την επόμενη χρονιά? Θα ανέβει ο πύχης ή θα παραμείνει σταθερά εκεί πέρα? Σε αυτή την ερώτηση, πρώτα προηγείται να απαντήσει ο προπονητής για μένα. Ωραία, ας ακούσουμε τον κύριο Κυριαλάνη. Η επόμενη χρονιά καταρχήν είναι θέμα της διοίκησης. Και αν θέλετε και στην ομάδα. Είναι θέμα της διοίκησης και όχι δικιά μου. Εγώ θα ευχηθώ από τη στιγμή που φέτος κάναμε τόσο καλή πορεία, του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερη.
Εγώ αυτό που έχω να πω, το χρόνο θα είναι. Κανονικά ο πρόεδρος του Δημητριάδης έπρεπε να απαντήσει. Δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Του χρόνου θα είναι ένας όμιλος, θα είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Στόχος της ομάδος πάλι θα είναι η γρήγορη σωτηρία και από εκεί όσο καλύτερο πλασάρισμα γίνεται. Μια τελευταία τοποθέτηση, αν θέλατε, πριν σας κάνουμε. Να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο γενικά, να βγαίνουν ταλέντα σαν τον Μπάρι και σε πιο μικρή ηλικία, όπως είπε ο Νίκος, για να μπορούσαν να προωθηθούν σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα σωματεία. Στην πρώην ομάδα μου που την υπηρέτησα από το διοικητικό πόστο, τον Ορέστη Ρεστιάδος, εύχομαι να πετύχει, ανανεώσει και να βρει τα πατήματά του, γιατί πρέπει να κάνει πρωτοαθλητισμό. Φέτος είναι μια μεταβατική χρονιά της ανανέωσης της ομάδος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να βρει τα πατήματά της. Και εννοείται ότι για το χωριό μου εύχομαι, πάντα ευχόμενο τα καλύτερα και τα εύχομαι. Γιώργο, εσύ. Συμβόλαιο έχει για τον χρόνο ή. Συμβόλαιο είναι μόνο για φέτος. Είπαμε, άμα κατακτήσει το κύπελλο θα ανεβεί του Κασέ, είπαμε. Τι, κάτσε. Για τελευταία τοποθέτηση. Λοιπόν, εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο για το ποδόσφαιρο του Εύρου. Ελπίζω κάποια στιγμή σιγά σιγά να αναβαθμιστεί. Ακόμη περισσότερο από αυτό που είναι τώρα. Να δούμε περισσότερα ταλέντα από την περιοχή μας να βγαίνουν. Γιατί πραγματικά έχουμε, απλά η χιλιομετρική απόσταση είναι τόσο μεγάλη που δύσκολα να αναδεικθούν. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή αυτό να το ξεπεράσουμε. Τα χιλιόμετρα δεν ξεπερνιούνται. Δεν ξέρω αν γίνεται το δίκτυο. Όλοι οι υπόλοιποι. Βάλουμε αεροπλάνο. Για να φύγουν τα ταλέντα. Λοιπόν, και εύχομαι μεθαύριο να γίνει ένας πολύ καλός τελικός. Οι φιλάθλοι που θα είναι εκεί να χαρούν ένα υπέροχο ποδόσφαιρο. Και αυτός που το θέλει πιο πολύ να κερδίσει. Αυτά που είπε και ο παίκτης, έτσι, ωραία. Θα φανεί. Λοιπόν, Κώστα, εσύ, για πες μας. Εγώ θα ευχηθώ του χρόνου στον έναν όμιλο να είναι καλύτερο το πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα είναι καλύτερο, θα είναι. Μην το λες, ξαναδείς. Θα είναι καλύτερο. Μην το λες. Θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται με τους δύο ομίλους, τη μία χρονιά δύο όμιλοι. Ναι, αυτό είναι, κακός προγραμματισμός. Και το επίπεδο που έχει πέσει τώρα το ποδόσφαιρο, αν αναλογίσουμε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω είναι κατάντια πλέον να διεξάγει το πρωτάθλημα με 9 ομάδες. Λοιπόν, τώρα ένα όμιλο του 14, νομίζω ότι είναι, είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Και οι ομάδες να είναι ακόμη περισσότερες, και 16 ομάδες. Λοιπόν, όπως ήταν παλιά. Εντάξει, 16, πολλές είναι. Είναι πολλές. Κοίταξε, Σάβα, με 14 ομάδες ξεκινάνε το πρωτάθλημα όταν τα γήπεδα αρχίζουν να χαλάνε. Όταν ο καιρός είναι καλός, οι ομάδες δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Παράδειγμα φέτος, το πρωτάθλημα άρχισε 5 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τα γήπεδα άρχισαν να χαλάνε. Θα μπορούσε να αρχίσει πριν. Λοιπόν, και μόλις θα τελειώσει φέτος το πρωτάθλημα, δηλαδή τέλη Απριλίου, τελειώνει με τα μπαράζα. Θα φτιάξουν τα γήπεδα. Θα φτιάξουν τα γήπεδα. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή και αναγκάζεται ο ποδοσφαιριστής, παίζει με λάσπη συνέχεια το γήπεδο, κρύα. Το κακό είναι ότι έχουμε τα μπαράζα για τη ΓΑΜΑ Εθνική και πρέπει να βγει ο πρωταθλητής μέχρι τότε, γι' αυτό βιάζονται. Αλλιώς δεν πειράζει κανένα να παίζουν μέσα στο Μάιο οι ομάδες. Αλλά είναι τα μπαράζ που κάνει με τις ημερομηνίες. Ο χώρος Εύρος έχει ένα θέμα με τα γήπεδα και με τον καιρό γενικότερα. Τι γίνεται, είναι μικρό το πρωτάθλημα, για να έχει διάρκεια, αναγκάζονται οι ομάδες να δώσουν αγώνες μπαράζ. Καλό είναι τα μπαράζ. Γιατί οι δυνατές ομάδες κάνουν δυνατά παιχνίδια. Εννοώ ότι ο πρωτάθλημας είναι καλό. Για ένα παιχνίδι να χάσεις όλη τη χρονιά σου. Όχι, δεν μιλάμε για τα μπαράζ τετράδες όπως γίνεται. Σαν μικρά πρωταθλήματα. Εννοώ ότι ο πρωταθλητής Εύρου θα παίξει με τη Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα. Ναι, όπως έγινε και πέρυσι. Ναι, και γι' αυτό πρέπει να τελειώσει πιο νωρίς το πρωτάθλημα. Κατάλαβα. Γι' αυτό γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ο πρωταθλητής από εδώ, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, ποιος είναι, να βγαίνει. Θα σε δούμε και την επόμενη χρονιά να αγωνίζεις ως ποδοσφαιριστής. Ορίστε. Θα σε δούμε και την επόμενη χρονιά να αγωνίζεις ως ποδοσφαιριστής. Δύσκολα. Κρεμάμε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Όχι, Σάβα, μπορεί να πάω στο χωριό μου. Και πιο χαμηλά. Στη Βίσα. Απάς Βίσα. Α, βγάλεις και τη Βίσα, έτσι. Έχουμε και θέμα σήμερα. Η Βίσα νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό σωματείο. Άρα λοιπόν, λογικά, ναι, ναι. Εκεί τη νέα χρονιά. Με Δέλτα Εθνική, ναι. Και βάλε 95, 96, 97 κατά εκεί. Για διάφορους λόγους βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο της. Και Πάρη. Θέλω να τελειώσω, ας πούμε, την καριέρα μου εκεί. Εκεί ήταν το τελευταίο χωριό που μου ανέδειξε. Από τον Πάρη, πριν περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και διαφημίσεις. Τι πιστεύεις πως θα γίνει του χρόνου η ομάδα, την επόμενη χρονιά στην ομάδα, αν θα είσαι, αν θα παραμείνεις. Μακάρι να μείνει, να φύγει πιο πάνω.
Εντάξει, για μένα μακάρι να πάω σε μια άλλη καλύτερη ομάδα, γιατί ήταν καλό και για μένα να με δουν, ξέρω, και άλλα άτομα. Και εντάξει, αν μπορούσα να ανταπεξέλθω στην επόμενη ομάδα, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει, τώρα για τον χρόνο, μακάρι αυτή η ομάδα που είμαι τώρα να τα πάει πολύ καλά. Θα είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα τον χρόνο, πιστεύω, γιατί εντάξει, εδώ πέρα παραπάνω πληθυσμός, παραπάνω άτομα. Σε περίπτωση που δεν σου δοθεί ευκαιρία να αγωνιστείς σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, μεγαλύτερο, θα συνεχίσεις στην ομάδα αυτή που είσαι ή θα αλλάξεις ομάδα και θα παραμείνεις στην ίδια κατηγορία? Δεν ξέρω, γιατί έχω και σχέδιο να πάω σε κάποιο έργο να σπουδάσω, ξέρω, και τέτοια. Σε ποια πόλη? Λέω να πάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πάω. Και εντάξει, θα ψάξω να βρω εκεί πέρα, θα με βοηθήσουν και όλες οι διοίκησες να βρω κάποια ομάδα εκεί πέρα. Και... Για σπουδές τι σχέδια έχεις πάρει? Σκέφτομαι να πάω σε κάποιο ΙΕΚ. Κάτι συγκεκριμένο, όχι. Δεν είμαι ακόμα. Θα φανεί. Εμείς σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να παίξει μπάλα στη Super League. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε απόψε στην εκπομπή. Σα ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια τη χρονιά και για τα. Να πετύχετε του στόχου, να έρθετε με το κύπελο. Ξανά εδώ. Πάρε το κύπελο για την επόμενη. Να είστε καλά. Είτε εσεί είτε η Ένωση έρθει, το πάρει, θα έρθει. Περάσουμε στο ρεπορτάζ του Αρίστου. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει πριν από λίγο. Ο 32-77 γράφει: Μην χαίρεστε. Το μπλε τσουνάμι την άλλη Τετάρτη θα είναι καταιγιστικό. ΑΟΝ κύπελο και σκοράκι 3-1 για στοίχημα. Λογικά για τον Νίκο. Για τον Νίκο είναι, γιατί είπε ότι είναι λίγο φαβορή. Να διαβάσουμε και δύο ακόμα μηνύματα. Μπλε το πήρε η Τσέλση. Καλά λέει. Τα μπλε είναι χρονιά των μπλε. Σωστό. Ο 12-36 γράφει: Από τη στιγμή που ο κύριος Μητριτζίκος δεν γνωρίζει αγωνιστικά τον Ιωχώρη, πώς δίνει προβάδισμα στην Άνθια? Πώς δίνεις, Νίκο? Ενστικτόδος. Έχεις εικόνα από τον Ιωχώριο. Λοιπόν, και ο 75-15 γράφει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του Οφισακίου για δύο σπουδαίες νίκες μέσα σε πολύ δύσκολους αγωνιστικούς χώρους. Φυσικά. Πήραν τον ντέρμπι την Τετάρτη το αναβληθέν με το Θούριο 3-2 και πλησιάσαν στους δύο βαθμούς και αυτοί θα παλέψουν μαζί με το Θούριο ποιος θα βγει. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ από τον αγώνα του Άριστον με την Μάκρη και στη συνέχεια θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Θα καληνυχτήσουμε, Βασίλη. Θα με αφήσετε πάλι μόνο, έτσι. Έτσι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Καληνύχτα και από εμάς τότε, ναι. Να είστε καλά, την άλλη Δευτέρα εδώ. Ωραία. Βλέπουμε το μάτς και περνάμε σε διαφημίσεις. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του αθλητικού ομίλου Αρίστινου με τον αθλητικό ομίλο Μάκρης για τη 14η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας του Εύρου, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις. Με διαιτές της συνάντησης τους κυρίους Παπαγεωργίου, Κίτσο Χρήστο, Κωνσταντάκη, ο Μιχάλης Ζούνογλου παρέταξε το Αρίστινο με τους Μακρύ, Ριζούδη, Μιχαλετζάκη, Κούκο, Γκαβουγιώργη, Γκόγκο, Λιμτσιούλη, Ντεφίδη, Βενετίδη, Καλαϊτζίδη, Κύρου, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Χαρισίου Σαριανίδης. Και ο Τάκης Βάβαλος παρέταξε τη Μάκρη με τους Βενετόπουλο, Τουπλικιώτη, Τσόνη, Ζλάτκο, Μαυρανούδη, Γκρορίδη, Μασγάνη, Λιαρούδη, Χαρχαλίδη, Χατζάκη, Παυλίδη και αλλαγές έπαιξαν η Γκίκας, Σκούμπας, Καζάκος. Σέντρα και ορόγλου από δεξιά για τους γηπεδούχους, άψογο κοντρόλ με το στήθος του Χρήστου Βενετίδη και σούτ στα δίκτυα η μπάλα 1-0 το Αρίστινο στο 7ο λεπτό. Ο Τόλης Χαρχαλίδης πάσα αριστερά στο Δημήτρη Χατζάκη, κοντρόλ και άψογο πλασέ του τελευταίου 1-1 ισοφαρίζει η Μάκρη στο 18. Σύχηση στα καρέ της Μάκρη στο 28, κάτοχος της μπάλας ο Γκόγκος που πλασάρει εύστοχα τον Βενετόπουλο, σωστά ακυρώνει τον goal offside ο Χρήστος Κίτσος. Σουτ Γκόγκου στο 34, κοντράρει η μπάλα και παίρνει ύψος λίγο πάνω από την εστία. Φάουλ Κιόρογλου στο 36 για την ομάδα του Αρίστινου, κεφαλιά Βενετίδη, ολιγορία του Ζλάτκου, ο Βενετίδης νέο σουτ πάνω από την εστία η μπάλα. Κορολιαρούδης για τη Μάκρη από αριστερά στο 45, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Πλικιώτη στο δοκάρι και έξω. Σουτ Σταύρου Καλατζίδη για το Αρίστινο στο 46, κοντράρει η μπάλα, κόρεν τελικά από τον Βενετόπουλο. Σέντρα Χατζάκη στο 49 για τη Μάκρη, στην πλάτη της άμυνας, ο Λιαρούδης στο πλασέ πάνω από την εστία. Σέντρα Ντεφίδη για το Αρίστινο στο 50, δεν την προλαβαίνει ο Γκόγκος. Στην επίθεση Μάκρη, τέατε το Παυλίδης αποκρούει Σωτήριο Βενετόπουλο στο 53. Στο 78 λεπτό αποβάλλεται ο Γκόγκος του Αρίστινου για εξύβριση. Τελικό αποτέλεσμα Αρίστινο Μάκρη 1-1. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ισοδύναμες ομάδες έτσι όπως αναδείχθηκε και το παιχνίδι. Θεωρώ ότι και οι δύο είχαν τις ευκαιρίες να το πάρουν το μάτς. Είχαμε 2-3 καθαρές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να το πάρουμε. Κουραστικό παιχνίδι για και τις δύο ομάδες. Το παλέψαμε και οι δύο. Θεωρώ στην τελική ανάλυση είναι το αποτέλεσμα είναι εντάξει. Ο στόχος είναι εννοείται να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ο πρώτος γύρος δεν μας πήγε καλά. Από το δεύτερο γύρο και μετά και με τη βοήθεια των παιδιών που ήρθαν και με όλων των παλιών που υπάρχουν στην ομάδα, θεωρώ έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα.
στην προπόνηση πολλοί κόσμος. Είναι πολύ ευχάριστα να παίζει στη Μάκρη αυτή τη στιγμή και με λίγο καλύτερο αγωνιστικό χώρο και καλύτερο γήπεδο θεωρώ ότι θα μας βοηθούσε ακόμα περισσότερο. Το κλίμα της ομάδας είναι πάρα πολύ καλό, είναι ευχάριστο. Γενικά κοιτάμε να βρισκόμαστε μέσα στη βδομάδα με όποιο τρόπο μπορούμε. Βρισκόμαστε, κάνουμε κάποιες προπονήσεις, έχουμε φιλοδοξίες, θέλουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία και έχουμε στόχο να συνεχίσουμε στο μέλλον. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, παρόλο που μπήκαμε και με 10 παίχτες. Η διαιτησία άλλες φορές μας ευνόησε, άλλες φορές μας αδίκησε. Το θέμα είναι ότι παίξαμε και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλά και πήραμε ένα αποτέλεσμα που μας συμφέρει και τους δύο. Και πάλι κοντά σας, τελευταίο ομίωρο με πολλά πλάνα από την κατηγορία της Θράκης. Περνάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Μίσχος Άγιο Θεοδωρή, τελικό σκορ 0-3. Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων εκτός έδρας με σκορ 0-3 επί του Αετού Μίσχου για την 21η αγωνιστική της Α1 Θράκης. Με διαιτές τους κυρίους Παπαγεωργίου, Χαρίτση, Κοτσαρίδη, ο κύριος Τάσος Μπόσης παρέταξε τον Αετό Μίσχου με τους Βαβαλιαγκάκη, Αμέντ Μπερκέ, Οσμάν Γενής, Παπαδόπουλο, Χαμζά Εμρέ, Σταμάτη, Ζήκο, Κυριακόπουλο, Μπόζη, Τσιπλακίδη, Σεφκέτ Σελίμ και αλλαγές έπαιξαν η Μεμέτ και Μουσταφά Ισμαήλ. Ενώ ο κύριος Νίκος Ιωσηφίδης παρέταξε τον Σπάρτακο Αγίων Θεοδόρων με τους Πουλακίδα, Πασαλίδη, Ανδρέου, Κουφιώτη, Σιδηρόπουλο, Μίχο, Βουλγαρίδη, Μάρκου, Γεωργιάδη, Λικούδη, Τσουκαλά και αλλαγές έπαιξαν η Σεφέρης και Ρασιώτης Γερούλης. Πέμπτο λεπτό, φάουλ Χαμζά Εμρέ για τον Αετό Μίσχου, εύκολα μαζεύει ο Πουλακίδας. Κάθετη πάσα Γεωργιάδη για τους φιλοξενούμενους, ο Τσουκαλάς στο σούτ στο 7ο λεπτό μαζεύει ο Βαβαλιαγκάκης. Ο Γεωργιάδης κάθετη πάσα στο Λικούδη, το σούτ από πλάγια κοντράρει στον Παπαδόπουλο και μαζεύει ο τερματοφύλακας του Αετού. Ο Μίχος στο 20ο λεπτό το σούτ για τον Σπάρτακο Αγίων Θεοδόρων αποκρούει με τα πόδια ο Βαβαλιαγκάκης. Ο Βουλγαρίδης στην επίθεση, το σούτ κοντράρει και στο Γεωργιάδη, στην αριστερή γωνία η μπάλα 0-1 στο Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων στο 29. 61ο λεπτό ο Παπαδόπουλος τραβάει τον Γεωργιάδη και δέχεται τη δεύτερη κίτρινη που συνεπάγεται κόκκινη και αποβάλλεται από τον αγώνα. Ο Γεωργιάδης τρώνει στον Τζουκαλά που επιχειρεί μακρινή λόμπα στα δίχτυα του Βαβαλιαγκάκη 0-2 ο Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων στο 70ο λεπτό. Σουτ Κερασιώτη στο 72 αποκρούει ο Βαβαλιαγκάκης και ο Γερούλης στη συνέχεια τη σταματάει με το χέρι. Ο Λικούδης την κάθετη πάσα, ο Γερούλης άψογο πλασέ στα δίχτυα του Βαβαλιαγκάκη που είχε βγει από την εστία του στο 80. Τελικό αποτέλεσμα Αετός Μίσχου Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων 0-3. Ο αντίπαλος ήταν πολύ καλύτερος. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε τα σημεία, μείναμε με 10 παίχτες, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε, βρεθήκαμε πίσω με 1-0 και φυσικά μετά από την κόκκινη δεχτήκαμε άλλα 2 πολύ εύκολα γκολ. Που είπα σε ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει πλέον κίνητρο σωτηρίας ή παραμονής ή πρωταθλητισμού, είχε μέσα τουλάχιστον 6-7 νεαρά παιδιά και είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι γενικά για το ποδόσφαιρο. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είχαμε, νομίζω, τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Περνάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Έγερος Σιδηροχώρη, τελικό σκορ 1-0. Αχωτική νίκη με σκορ 1-0 πέτυχε ο Αστέρας Αιγύρου στο ενωσιακό γήπεδο της ΕΠ Θράκης επί της Δόξας Σιδηροχωρίου για την 21η αγωνιστική της Α1 Θράκης. Με διαιτές τους κυρίους Δρακίδη, Χαμαλίδη, Πολυχρονίδη, ο κύριος Γιάννης Τσαλίδης παρέταξε τον Αστέρα Αιγύρου με τους Δημάκη, Κισούδη, Κουρτίδη, Βοηνιάδη, Πατσαλή, Ζούκα, Φωτιάδη, Τροκανά, Αραμπατζή Γιώργο, Αραμπατζή Μιχάλη, Καρβουνιάρη και αλλαγές έπαιξαν οι Τουρασανίδης, Γιανακόπουλος, Λουκίσας και ο κύριος Ταρσίσης παρέταξε τη Δόξα Σιδηροχωρίου με τους Κεσόπουλο, Σταμπολί, Αγγελή, Κυριαζή, Γιαπουτζίδη, Αμυρόπουλο, Αθανάσαρο, Λεφή, Μουντούνη, Παππού, Μαυρόπουλο και αλλαγές έπαιξαν η Πασακαλίδης, Μαραγκός, Τσοτρίδης. Ο Βοηνιάδης πάσα στον Πατσαλή στο δεύτερο λεπτό, λάθος κοντρόλ του τελευταίου, ο Μουντούνης επιχειρεί το σούτ αδύναμο και άστοχο για τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Πάσα Αγγελή στο Μουντούνη για τη Δόξα, στο 10ο λεπτό το σούτ του τελευταίου δεν ανησυχεί το Δημάκη έξω η μπάλα. 52ο λεπτό σέντρα Μυρόπουλου με εξωτερικό φάλτσο δεν προλαβαίνει την προβολή ο Λεφής, καλή στιγμή για τη Δόξα. Ο Γιώργος Αραπαντζής για τους γηπεδούχους τριπλάρει τον Κυριαζή, δυνατό σούτ στη δεξιά, κλειστή γωνία που καλύπτει ο Κεσόπουλος, στα δίκτυα η μπάλα 1-0 ο Αστέρας Αιγύρου στο 57. Ο Μαραγκός στον Παππού στο 68, αυτός δεξιά στο Μαυρόπουλο, γυριστό χωρίς δύναμη το σούτ, εύκολη υπόθεση για το Δημάκη. Σουτ Γιώργο Αραπαντζή στο 71 για τον Αστέρα καταλήγει out. Ο Μαραγκός στην επίθεση για το Σιδηροχώρη στο 76ο λεπτό, το σούτ από πλάγια μαζεύει εύκολα ο Δημάκης. Ο Καρβουνιάρης έξοχη κάθετη πάσα στον Αραπαντζή στο 82,
Βγαίνει απέναντι και πλάγια όμως από τον Κεσόπουλο. Το σουτ καταλήγει out. Τελικό αποτέλεσμα: Αστέρα Εγίου, Δόξα Σιδηροχωρίου 1-0. Έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα. Μια ομάδα άσχετα με τη βαθμολογική θέση, που είναι μια δυνατή ομάδα και για να την κερδίσει πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Σίγουρα αυτό που είπα και στα παιδιά πρώτα του αγώνα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την κούραση του κυπέλου των συνεχόμενων μάλλον παιχνιδιών. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά κατάφεραν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω από το πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι, αλλά ήμασταν ακίνδυνοι. Και αυτό που έπρεπε να διορθώσουμε μόνο και που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο ήταν να γίνουμε πιο επιθετικοί, πολύ πιο επιθετικοί, γιατί μπορούμε να γίνουμε. Και όντως γίνανε τα παιδιά. Παίξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες πιστεύω και δικαίως ήρθε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε. Περνάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Ξυλαγανή Φιλία, τελικό σκορ 0-2. Καλύτερη η Φιλία Κομωτινής επικράτησε εκτός έδρας του Ορφέα Ξυλαγανής με σκορ 0-2 για την 21η αγωνιστική της Α1 Θράκης. Με διαιτητές τους κυρίους Κακουλίδη, Δημητριάδη, Ανδρεόπουλο, ο γενικός αρχηγός του Ορφέα Ξυλαγανής Μάριος Βαρνιτσιώτης παρέταξε την ομάδα του με τους Λίβα, Τσιτλαχίδη, Ρεστέμι, Πασά, Πάπα, Βάγκερ, Μανολάρα, Γιαννόπουλο, Παπαδόπουλο, Ρισβάνη Καζάκο και αλλαγή έπαιξε ο Σίμος, ενώ ο προπονητής της Φιλίας Παναγιώτης Τσιμπουρκένης παρέταξε την ομάδα του με τους Μπουτσακτσί Εφτσούν, Κιουτσούκ Χουσέιν, Δουρχάν Αλή, Μαδούρα, Ζιούλη, Αχμέτ Φουρκάν, Νεαζή Αλή, Βιόπουλο, Οσμάν Χασάν, Παρασκευόπουλο Τσικλαούρη και αλλαγές έπαιξαν οι Ιωαννίδης, Ροδουσάκης, Κωστίδης. Ο Νεαζή Αλή με στην περιοχή μαρκάρισμα από τον Πασά, πέναλτι από τον κύριο Κακουλίδη. Στην εκτέλεση του πέναλτι ο Βιόπουλο στην αριστερή γωνία του Λίβα 0-1 η Φιλία στο 8ο λεπτό. Το 10ο λεπτό σου την Νεαζή Αλή για τη Φιλία εύκολα μαζεύει ο Λίβας. Ο Καζάκος με πολύ ταχύτητα περνάει τον Δουρχάν Αλή Ογλού Ιρφάν από πλάγια το σουτ αποκρούει ο Μπουτσαξή Εφτούν στο 25ο λεπτό και κόρνερ. Σέντρα σουτ Βιόπουλου για τη Φιλία στο 40ο λεπτό σε κόρνερ ο Λίβας. Στο κόρνερ ο Βιόπουλος στη συνέχεια της φάσης γλιστράει ο Λίβας, διώχνει με κεφαλιά ο Τσιτλαχίδης. 57ο λεπτό σουτ Φουρκάν Αχμέτ για τη Φιλία αποκρούει ο Λίβας. Ο Βιόπουλος περνάει τον Τζιτλαχίδη, επιχειρεί σέντρα σουτ σε κόρνερ ο Λίβας στο 58. Ο Βιόπουλος πάλι περνάει τον Τζιτλαχίδη, γυρίζει την μπάλα, δεν πιάνει το τακουνάκι του Χασάν Οσμάν. Ο Νεαζή Αλή όμως σκοράρει στη συνέχεια εύκολα 0-2 η Φιλία στο 62ο λεπτό. Φάουλ από δεξιά συρτό για τη Φιλία στο 61ο λεπτό, το πλασέ του Μαδούρα στο οριζόντιο δοκάρι και έξω. Ο Βιόπουλος πάσα δεξιά στο Νεαζή Αλή, το σουτ διώχνει από το αριστερό γάμα ο Λίβας στο 79. Ο Βιόπουλος μέσα στην περιοχή γυρνάει και επιχειρεί σουτ, διώχνει ο Λίβας στο 90ο λεπτό, τελικό αποτέλεσμα Ορφέας Ξυλαγανής Φιλία 0-2. Πολύ καλή δουλειά, μια καλογυμνασμένη ομάδα. Απλά αυτοί είχαν πλεονέκτημα σήμερα, δεν έχουν άγχος για κάτι, ενώ εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε καταδικασμένοι, θα έλεγα, να κερδίζουμε για να ακολουθούμε τους πρωτοπόρους. Δεν έχουν περιθώριο δηλαδή για χάσιμο βαθμών. Βρήκαμε ένα αρκετά καλό γήπεδο υπό τις καιρικές συνθήκες που έχουν υπάρξει τον τελευταίο καιρό και προσπαθήσουμε να παίξουμε μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θα ήθελα, παρόλο που βγάλαμε ένα γρήγορο γκολ. Μπήκα μέσα, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Στο δεύτερο, νομίζω, επικρατήσαμε κατά κράτος. Πήραμε και την πλευρά που ήταν πιο καλό το γήπεδο, που μπορούσαμε να πατήσουμε μπάλα, δεν είχε λάσπες. Νομίζω ότι κάναμε ένα δεύτερο φανταστικό γκολ. Χάθηκε η μπάλα εκεί πέρα, αν είδατε. Και στα τελευταία, πραγματικά, 15 λεπτά, το σκορ θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος στα παιδιά, έχουν μεγάλη ποιότητα, το έχω πει. Έχουν όρεξη, έχουν φιλοδοξίες. Και αυτό πιστεύω θα δώσει χρώμα στο πρωτάθλημα και μέχρι το τέλος θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε. Θέλουμε να το πάρουμε. Το θέλουμε πολύ. Πιστεύω αξίζαμε την νίκη. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Εντάξει, και το γήπεδο σε σχέση με το νερό που έχει ρίξει είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε, όπως έχει πει και ο προπονητής μου, πολλά νέα παιδιά που τους ξέρω και διαθέτουν ένα απίστευτο ταλέντο. Και κυνηγάμε να βγούμε πρώτοι. Δεν είναι τίποτα αδύνατο. Και θα δούμε στο τέλος στα μπαράζ. Περνάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Κόσμιος Όστης, τελικό σκορ 1-1. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του ΠΑΟ Κοσμίου με τη Δόξα Όστη για την 21η αγωνιστική της Α1 Θράκης. Με διαιτητές της συνάντησης τους κυρίους Χούσκογλου Αϊχάν, Τσιαβδαρίδη Τζιότζιο, ο κύριος Σάβας Αϊβάζης παρέταξε τον ΠΑΟ Κοσμίου με τους Ξίτσα, Ζαχαρόπουλο, Μόσχο, Ταμάμι, Παναγιώτου, Γιαπρακτσί, Ζοβλίκα, Κυπυρτόγλου, Δανίδη, Αθανασίου, Ξενάκη και αλλαγές έπαιξαν οι Βοριατζίδης, Σταβασίδης, Γκόγκος, ενώ ο κύριος Κώστας Κατσαρίδης παρέταξε τη Δόξα Σώστη με τους Δημόπουλο, Καρπούζη, Τέφο, Τρέσαλο, Κυπαρισούδη, Τσορπίδη, Σερίφη, Φλέγκα, Καραμπάτσιο, Καλοδημίδη, Ζέρβα και αλλαγές έπαιξαν οι Χατζή Ισαάκ, Βαγενάς, Μάναλης. Ο Ζουβλίκας για το Κόσμιο, πάσα στο Γιαπρακτσί, το γύρισμα από πλάγια αποκρούει και μαζεύει στη συνέχεια ο Δημόπουλος στο δεύτερο λεπτό.
Σέντρα Ζοβλίκα από δεξιά για τους γηπεδούχους, σταμάτημα και σούτ του Δανίδη στη δεξιά γωνία του Δημόπουλου, 1-0 το Κόσμιο στο 5ο λεπτό. Ο Ζοβλίκα στο μακρινό σούτ για το Κόσμιο στο επόμενο λεπτό πάνω από την εστία. Σέντρα Ζέρβα από δεξιά για τους φιλοξενούμενους, η καρφωτή κεφαλιά του Καραμπάτσιου στα δίκτυα του Ξίτσα 1-1 ισοφαρίζει η Δόξα Σώστη στο 15. Σουτ Σερίφ στο 18ο λεπτό για τη Δόξα Σώστη, πέφτει και μαζεύει ο Ξίτσας. Σουτ Σορπίδη στο 23 για τη Δόξα Σώστη, πάνω από την εστία η μπάλα. Βαθιά σέντρα από δεξιά για την ομάδα του Κοσμίου στο 32ο λεπτό, Κυπυρτόγλου και Παναγιώτου δεν μπόρεσαν να την προωθήσουν στα δίκτυα. Ο Τσορπίδη για τη Δόξα Σώστη, το σουτ στο 37, Συρτό, καταλήγει out. Ο Ξενάκης προλαβαίνει τους Δημόπουλο και Τέφος στο 45ο λεπτό και πλασάρει, αλλά ο Τέφος σώζει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή τέρματος. Ανάμεσα στους θεατές και ο πρόεδρος της ΕΠ Στράκης, Μάνος Γαβριλίδης, με τον παρατηρητή διαιτησίας Νίκο Μανάκα. Ο Φλέγκα στο 54ο λεπτό για τη Δόξα Σώστη, στην επίθεση το σούτ άστοχο καταλήγει out. Πάσα Μόσχου στο Δανίδη, το σούτ μπλοκάρει ο Χατζησάκ στο 59. Πάσα Ζέρβα στο 80 στον Καλοδημίδη, το σούτ δυνατό από πλάγια σε κόρε ο Ξίτσας. Στο 81ο λεπτό ο Ταμάμης βλέπει την κόκκινη κάρτα από τον κύριο Χούσκο Γουλαϊχάν. Τελικό αποτέλεσμα, πάω Κοσμίου, Δόξα Σώστη 1-1. Δεν ξεκινήσαμε κανένα το παιχνίδι, ήμασταν λίγο νοθροί, δεχτήκαμε γρήγορα τον γκολ. Μας έριξε λίγο την ψυχολογία, συνέχεια προσπαθήσαμε, παλέψαμε, ισοφαρίσαμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, προσπαθήσαμε σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, έτσι, με πολύ λάσπη. Πολύ βαρύ το γήπεδο, παλέψαμε, πήραμε το θετικό αποτέλεσμα για μας. Έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, βαρύς αγωνιστικός χώρος και οι δύο ομάδες, όλα τα παιδιά παίξαν δυνατά, καθαρά. Πιστεύω, εντάξει, εμείς είχαμε πολλά προβλήματα αυτά τώρα τις τελευταίες 10 μέρες. Δεν είχαμε γήπεδο να προπονηθούμε λόγω των βροχών. Αλλά έκαναν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά και ταξίζουν συγχαρητήρια. Για το Κόσμιο, κάθε αγώνας πρέπει να είναι 3 βαθμοί, ειδικά μέσα στην έδρα μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Περνάμε στο επόμενο ρεπορτάζ από την Α2 Θράκης, Ηρακλής Απόν Λύκειο, τελικό σκορ 3-1. Σπουδαία βαθμολογική σημασία νίκη πέτυχε στο γήπεδο του ο Ηρακλής Απόν στον τέρμπι κορυφής επί της προοδευτικής Λυκείου με σκορ 3-1 για τη 17η αγωνιστική της Α2 Θράκης. Κ. Σαραμπίδης παρέταξε τον Ηρακλή Σαπών με τους Ποζοφίδη, Παπαδόπουλο, Πουρσανίδη, Χριστοφορίδη, Καμπανίδη, Γιακιμίδη, Ιωαννίδη, Αλιχανίδη, Ποποβίδη, Ακριτίδη, Αγβερδιάν, ενώ αλλαγές έπαιξαν Ιντατίδης, Τσικνίδης, Εφρεμίδης. Κ. Δημόπουλος παρέταξε την προοδευτική Λυκείου με τους Μολάχου Σεΐν, Μεμέταλη, Μολάχου Σεΐν, Μαμούτ Μεμέτ, Νιζάμ, Κούρτενής, Νιζάμ, Αμέτ, Μεμέτ, Ισά Τζανέρ, Καφετζή, Κουρού Χασάν, ενώ αλλαγές έπαιξαν η Χουσέιν Μεμέτ και Νιζάμ. Σέντρα από δεξιά για τους γηπεδούχους, σταμάτημα και γυριστό σου του Ιωαννίδη στα δίκτυα η μπάλα, 1-0 ο Ηρακλής Απόν στο 6ο λεπτό. Κόρνερ από αριστερά για τους γηπεδούχους με τον Ιωαννίδη στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά γέμισμα από Ποβίδη μέσα στη μικρή περιοχή, νέα κεφαλιά του Γιακιμίδη στα δίκτυα του Μολά Χουσέιν, 2-0 ο Ηρακλής Απόν στο 1ο λεπτό. Ο Κουρού Χασά για την προοδευτική στο 13, στο έδαφος από τζαρτζάρισμα του Χριστοφορίδη, συνεχίζει το παιχνίδι από τον κύριο Δρακίδη. Φάουλα παριστερά για την προοδευτική Λυκείου στο 27ο λεπτό, περνάει από όλους, χάνει προς τη στιγμή ο Ποζοφίδης την μπάλα, αλλά τη διώχνει με δεύτερη προσπάθεια πριν περάσει τη γραμμή τέρματος. Βαθιά σέντρα από το κέντρο για τους γηπεδούχους, βγαίνει ο Μολά Χουσέιν, τραγικό λάθος, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Την κλέβει ο Ιωαννίδης και σκοράρει σε άδεια εστία πλέον, 3-0 ο Ηρακλής Απόν στο 34. Το ντέρμπι κορυφής της Α2 Θράκης ανάμεσα στον Ηρακλή Σαπών και την προοδευτική Λυκείου προσέλκυσε αρκετούς θεατές στο γήπεδο των Σαπών, περίπου 200, ενώ οι φίλαθλοι ήταν και από τις δύο ομάδες δίπλα-δίπλα. 45ο λεπτό γύρισμα Πουρσανίδη από αριστερά για τον Ηρακλή, ο Μολάχουσεϊν προλαβαίνει και διώχνει πριν το Γιακιμίδη. 50ο λεπτό σούτ από πλάγια του Κουρού Χασάν στο αριστερό δοκάρι του Ποζοφίδη. Σέντρα Κούρτενής στο 60 για το Λύκειο, σταμάτημα και σούτ του Ισά Τζανέρ στα δίκτυα ακυρώνεται τον goal offside. Σύγχυση μέσα στα καρέ του Ποζοφίδη, τελικά το σούτ του Ισά Τζανέρ βρίσκεται και στο Χριστοφορίδη και στα δίκτυα. Στο 88, τελικό αποτέλεσμα στον τέρμπι κορυφής της Α2 Θράκης, Ηρακλής Απόλ, προοδευτική Λυκείου 3-1. Πιστεύω όσοι ήρθαν σήμερα στο γήπεδο το είδανε και αυτό φοβήθηκα από το πριν ξεκινήσει το παιχνίδι μέσα στα αποδυτήρια. Εκεί επικέντρωσα τους παίκτες μου σε αυτό το σημείο να προσέξουμε να μην δίνουμε εύκολα φάουλ και κόρνερ. Γιατί έχουμε πρόβλημα στα στημένα, είχαν το ψηλό του Γιακιμίδη αντίπαλη ομάδα. Εκεί επικέντρωσα και εκεί πάθαμε τη ζημιά. Πιστεύω είχαμε μια φάση που για μένα ήταν καθαρό μπέναλτι και δεν δόθηκε. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε το σκορ και να μπούμε στο παιχνίδι. Εντάξει, το περιμέναμε το μάτς εδώ και μια εβδομάδα. Είχαμε προετοιμαστεί στις προπονήσεις. Δουλεύσαμε κάποια πράγματα, μας βγήκαν στο πρώτο ημίχρονο ευτυχώς. Λογικό είναι μετά να χαλαρώσεις λίγο, έχεις βάλει 3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι ήταν δυνατό, παίξαμε με ψυχή, μας ενθάρρυνε και ο κόουτς στα αποδυτήρια, μας ανέβαζε ψυχολογία. Ο στόχος
είναι οι 3 βαθμοί σε κάθε αγώνα για την ομάδα. Και με αυτό πιστεύω θα έρθει και το πρωτάθλημα και η άνοδος. Περνάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Πόντος Κομωτινής Αγιοχώρη, τελικό σκορ 6-2. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πόντος Κομωτινής συνέτριψε το Αγιοχώρη με σκορ 6-2 για το πρωτάθλημα της Α2 Θράκης και τη 17η αγωνιστική. Με διαιτές τους κυρίους Χαμαλίδη, Κοτσαρίδη, Καραμασίδη, ο κύριος Παναγιώτης Μαχαιρίδης παρέταξε τον Πόντο Κομωτινής με τους Αποζίδη Παναγιώτη, Αποζίδη Κώστα, Τέγο, Μαχαιρίδη, Σωτηρόπουλο, Κατοτικίδη, Κυπαρισίου, Κοντό, Κυνηγόπουλο, Γούσο, Μουρελάτο, ενώ αλλαγές έπαιξαν Κυνηγόπουλος, Χρήστος Λευτέρης. Και το Αγιοχώρη αγωνίστηκε με τους Αλή, Εμίν, Ισμαήλ, Ιμπραμ, Χουσέιν, Ομέρ, Μεμέτ, Αμέτ Ομάν, Αμέτ Μούσα, Εμίν Χαρούν, Αμέτ Αμέρ. Σέντρα Κυνηγόπουλου για τον Πόντο Κομωτινή στο 12ο λεπτό, γυριστό σουτ Κατοτικίδη, σωτήρια σε κόρερο Αλή. 26ο λεπτό, Κυνηγόπουλος, ωραία ατομική προσπάθεια, το σουτ από πλάγια μαζεύει ο Αλή. Νέο σουτ Κυνηγόπουλου σε κόρερο τερματοφυλάκα του Αγιοχωρίου. Ο Αποζήτης για τους γηπεδούχους, τη βαθιά σέντρα, αμαρκάριστος τελείως ο Κυνηγόπουλος, εύκολη υπόθεση εκεί τον γκολ, 1-0 ο Πόντος Κομωτινή στο 31. Ο Κατοτικίδης στο μακρινό σουτ στο 45 για τον Πόντο και πάλι σε κόρεν διώχνει ο Αλή. Σουτ Κυπαρισίου για τον Πόντο στο 47 αποκρούει ο Αλή. Οι γηπεδούχοι μόνιμα στην επίθεση. Σουτ Κυπαρισίου αποκρούει ο Αλή. Κεφαλιά ο Κατοτικίδης 2-0 για τον Πόντο Κομωτινή στο 50. Σουτ Κυπαρισίου από πλεονεκτική θέση στα δίκτυα η μπάλα 3-0 ο Πόντος Κομωτινή στο 52. Σέντρα ο Μέρα από δεξιά για τους φιλοξενούμενους. Η κεφαλιά του Αμέτ Μούσα στα δίκτυα του Απαζίδη 3-1 μειώνει το Αγιοχώρη στο 57. Μακρινό σουτ Κυπαρισίου στα δίκτυα η μπάλα 4-1 ο Πόντος Κομωτινής στο 60. Σουτ Σωτηρόπουλου στο 65 για τον Πόντο, η μπάλα γλύφει το δεξί δοκάρι και έξω. Ο Μεμέντ για το Αγιοχώρη, ωραία κίνηση, το σουτ καταλήγει out στο 72. Πέναλτι ο Εμί για το Αγιοχώρη, δεν μπορεί να νικήσει τον Αποζίδη, παραμένει το 4-1. Ο Κυπαρισίου ξεφεύγει από τον Χουσέιν, το σουτ αποκρούει ο Αλή, ξανά στον Κυπαρισίου η μπάλα που με προβολή σε κενή εστία σκοράρει 5-1 ο Πόντος Κομωτινής στο 75. Ο Γούσος για τους γηπεδούχους, έξοχη κάθετη πάσα στον Κοντό που βγαίνει τέτ, άψογο και το τελείωμά του 6-1 πόντος Κομωτινής στο 85. 88 λεπτό, ο Χουσέιν το φάουλ με πολύ καλό φάλτσο στο δεξί γάμο του Αποζίδη. Τελικό αποτέλεσμα πόντος Κομωτινής Αγιοχώρη 6-2. Μπήκαμε λίγο πολύ χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο. Ακολουθούσαμε το παιχνίδι των αντιπάλων, ίσως εκεί πέρα ήταν το λάθος μας. Μετά καταφέραμε και βελτιώσαμε κάποια πράγματα, αυτά που είπαμε στο ημίχρονο. Και έτσι μπήκαμε πιο δυνατά, πιο προσιλωμένοι στο ματ και σκοράραμε έτσι πολύ πιο εύκολα. Αν και δεχτήκαμε 2 γκολ, καθαρά το πρώτο από λάθος μας, μας έπιασαν στον ύπνο. Πολύ καλά πήγε το ματ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές από την ομάδα και από τους παίκτες. Είναι το 4ο παιχνίδι τώρα που η ομάδα είναι αίτητη και συνεχίζουμε. Περνάμε σε 2 αναβληθέντα παιχνίδια. Μίσκος Κόσμιο 0-5 τελικό σκορ. Πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση, ο ΠΑΟ Κοσμίου επικράτησε εκτός έδρας του Αετού Μίσου με το επιβλητικό σκορ 0-5 σε αναβληθέντα αγώνα της Α1 Θράκης. Ο κύριος Τάσος Μπόζης παρέταξε τον Αετό Μίσου με τους Βαβαλιαγκάκη, Παπαδόπουλο, Ιμπράμου Λεζίμ, Σταμάτη, Χαμζά Εμρέ, Μπόζη Δημήτριο του Αναστασίου, Αλή Οσμάν, Μπόζη Δημήτριο του Κομνηνού, Τσιπλακίδη, Κοστελέτο, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Οσμάν Γενής, Μουσταφά Ιμπραήμ, Αμέντ Μπερκέ. Και ο Σάβας Αϊβάζης παρέταξε τον ΠΑΟ Κοσμίου με τους Ξίτσα, Ζαχαρόπουλο, Μόσχο, Ταμάμι, Παναγιώτου, Γιαπρακτσί, Ζοβλίκα, Θανασίου, Γκόγκο, Ταβασίδη, Ξενάκη, ενώ αλλαγές έπαιξαν οι Αρβαντίδης, Κυπριτόγλου, Μάστρου. Από σέντρα Μόσχου το σούτ του Ζοβλίκα αποκρούει ο Βαβαλιαγκάκης, η μπάλα φτάνει στον Γκόγκο, το σούτ καταλήγει στο δεξί δοκάρι. Νέο σουτ Γκόγκου στα δίκτυα η μπάλα 0-1 ο ΠΑΟ Κοσμίου στο δεύτερο λεπτό. 14ο λεπτό φάουλ Χαμζά Εμρέ για τον Αετό Μίσχου, μόλις out από τα αριστερό δοκάρι του Ξίτσα. Σέντρα Ζαχαρόπουλου από δεξιά στο Ζοβλίκα, σταμάτημα και πάσα με τη μία. Το σουτ στην κίνηση του Γκόγκου στα δίκτυα η μπάλα 0-2 ο ΠΑΟ Κοσμίου στο 21. Φάουλ ο Κοστελέτο στο 31 για τον Αετό Μίσχου, η κεφαλιά του Παπαδόπουλου λίγο out. Ο Κοστελέτος στην επίθεση για τον Αετό στο 37ο λεπτό. Ωραία ατομική προσπάθεια και σούτ αποκρούει ο Ξίτσας προσωρινά και διώχνει στη συνέχεια ο Παναγιώτου. 47ο λεπτό σούτ Ζοβλίκα για τον ΠΑΟ Κοσμίου, μόλις out από το οριζόντιο δοκάρι του Βαβαλιαγκάκη. 55ο λεπτό σούτ Ζαχαρόπουλου για το Κόσμιο σε κόρερο τερματοφυλάκα του Αετού. Ο Ζαχαρόπουλος στη σέντρα για το Κόσμιο από δεξιά. Το σούτ σε κίνηση του Ζοβλίκα μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια ο Βαβαλιαγκάκη στο 60. Σέντρα Ξενάκη, έχει βγει ο Βαβαλιαγκάκης από την εστία του. Ο Ταβασίδης εύκολα σε άδεια εστία πετυχαίνει το 0-3 για το Κόσμιο στο 64ο λεπτό. Σου Ταβασίδης το 61 αποκριού τερματοφυλάκα του Μίσχου. 66ο λεπτό, ο Μόσχος πετυχαίνει το 0-4 για το Κόσμιο.
Ο Ζαχαρόπουλος μες στην περιοχή αδύναμο πλασέ στο 70, εύκολα ο Βαβαλιαγκάκης. Ο Μάστρου γυρίζει την μπάλα παριστερά στον Αθανασίου. Το σούτ με τη μία, παρά την προσπάθεια του Βαβαλιαγκάκη, στα δίκτυα η μπάλα στο 77. Τελικό αποτέλεσμα αετός Μίσχου, ΠΑΟ Κοσμίου 0-5. Τελευταίο ρεπορτάζ για απόψε, Σιδηροχώρης Όσθης 0-4 τελικό σκορ. Πολύ καλή εμφάνιση και εντυπωσιακή νίκη για τη Δόξα Σώστη εκτός έδρας επί της Δόξα Σιδηροχωρίου με σκορ 0-4 για το πρωτάθλημα της Α1 Θράκης. Η Δόξα Σιδηροχωρίου παρατάχθηκε με τους Κεσόπουλο, Σταμπόλη, Μαραγκό, Κυριαζή, Γιαπουτζίδη, Διαμαντόπουλο, Τσοτρίδη, Λεφή, Μαυρόπουλο, Παππού, Πασακαλίδη, ενώ αλλαγές έπαιξαν η Μουντούνη, Σαμυρόπουλο, Μπαχαρίδη και ο κύριος Κώστας Κατσαρίδης παρέταξε τη Δόξα Σώστη με τους Δημόπουλο, Ζέρβα, Τέφο, Λαμούρη, Κυπαρισούδη, Τσορπίδη, Σερίφη, Βαγενά, Καραπάτσιο, Φλέγκα, Χασάν Βολκάν. Ενώ αλλαγές έπαιξαν η Ανδρίκου, Τέγιος Βουδούρης. Κόρνερ παριστερά για τους φιλοξενούμενους, ο Τσοτρίδης σταματάει την μπάλα με το χέρι, πέναλτι υπέρ της Δόξα Σώστη. Στην εκτέλεση ο Καραπάτσιος ξεγελάει τον Κεσόπουλο 0-1 η Δόξα Σώστη στο 5ο λεπτό. Στην επίθεση φιλοξενούμενοι, ο Σερίφης στην παράλληλη συρθή σέντρα ξηράφει για τους αμυντικούς, ο Καραπάτσιος κατευθείαν το σούτ στα δίκτυα του Κεσόπουλου 0-2 η Δόξα Σώστη στο 16. Και πάλι ο Καραπάτσιος στην επίθεση στο 24, το σούτ διώχνει σε κόρερο ο Κεσόπουλος. Ο Σερίφης, ωραίο 1-2 με τον Καραπάτσιο, διαγώνιο σούτ στα δίκτυα του Κεσόπουλου 0-3 η Δόξα Σώστη στο 32. Φάουλο Αμυρόπουλος στο 41 για το Σιδηροχώρη, σωτήρια σε κόρερο Δημόπουλος κρατάει το 0. Ο Φλέγκα στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Κεσόπουλο, ούτε ο Καραπάτσιος θα βρει δίκτυα στο σούτ στο 59. Στην επίθεση φιλοξενούμενη με τον Σερίφη, τριπλάρει και τον Κεσόπουλο και σε άδεια αιστεία πλέον στέλνει την μπάλα στα δίκτυα στο 85. Τελικό αποτέλεσμα Δόξα Σιδηροχωρίου, Δόξα Σώστη 0-4. Πίστευα ότι θα παίξουμε καλά, γιατί να πω την αλήθεια στο δεύτερο γύρο κάνουμε καλά παιχνίδια. Βέβαια χάσαμε δυο μας με τη φιλία και τους προσκυνήσεις στο δεύτερο γύρο που δεν έπρεπε. Αλλά στο δεύτερο γύρο πραγματικά παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και πιστεύω θα συνεχίσουμε έτσι και στα play-off. Ναι, παίζουμε με τις δύο ομάδες που και αυτές διεκδικούν να μπουν στην εξάδα. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε και παίζουμε έτσι όπως παίζουμε στα τελευταία παιχνίδια θα μπουν στην εξάδα. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θέλαμε πηγόντως τους τρεις βαθμούς για να μπούμε στην εξάδα που είναι ο στόχος μας. Αρχικά ήταν διαφορετικός, αλλά δεν ήρθε έτσι που θέλαμε τα πράγματα. Το παιχνίδι περιμέναμε να το κερδίσουμε. Δεν υποτιμήσαμε την αντίπαλη ομάδα, αλλά ωστόσο ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό και δικαίως πιστεύω το κερδίσαμε. Πιστεύεις ότι στο τέλος η ομάδα σας θα κερδίσει μια θέση στην εξάδα? Ναι, το πιστεύω, εννοείται. Στο σημείο αυτό, η απόψινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.